Μπαίνει 12.30 έτσι. 12 και 26. Μου παίρνει τα ακουστικά ή χωρί ακουστικά. Ναι, έμεινε εκεί πέρα μπερδεμένα. Πώς το καταφέρουν αυτό το πράγμα, ρε, εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είναι μπερδεμένα. Πώς το καταφέρουν, έτσι. Είναι λοιπόν, είναι πρέπει να οργανωθούμε. Ναι, πρέπει, έχεις δίκιο. Τι γίνεται, πρέπει ρε, να οργανωθούμε. Λοιπόν, γιατί είμαστε θήκες, εδώ σήμερα, για πες. Κινητού βλέπω ότι έχεις εκεί ανοιχτές. Θήκες κινητού. Κοίταξε, άλλοι. Είναι εδώ. Άλλοι είναι εδώ στο ραδιόφωνο. Άλλοι είναι στην Τούμπα, στις ουρές για τα διαρκείας. Γενικότερα, ο καθένας κάπου βρίσκεται, έτσι. Αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Αυτό το πρωινό της Πέμπτης, ναι. Εδώ είμαστε εμείς. Μέχρι και τις 3 θα πάμε. Πρωινό, πια δεν το λες. Έχουμε πάει μεσημεριανό της Πέμπτης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα πάμε μέχρι και τις 3. Πάω 24 με ό,τι κινείται στον ασπρόμαυρο πλανήτη. Θα έχουμε να πούμε αρκετά. Είμαστε λίγο έτσι σε ένα. Είπαμε για ασπρόμαυρο πλανήτη και μπήκες. Δεν τις έχω βάλει να βλέπεις όμως. Γογό. Μαντόγα Στεράτου. Α, γογό, συγγνώμη. Εντάξει. Έλενα Κρεμλίδου. Ναι. Παοξάκι, η γογό είναι Παναθηναϊκό. Γογό, μαντό ρε παιδιά. Γιατί τη λέω γογό συνέχεια. Η μαντό είναι Παναθηναϊκό. Κάνει για γογό Μαστροκώστα. Και η όχι. Έλενα είναι Παοξάκι. Ναι, αυτά. Μάλιστα, είναι η πρωινή ζώνη του Epsilon TV, έτσι. Ναι, που δεν αποκλείω το Σαββατοκύριακο. Δεν θα πάει ο Άρης. Δεν αποκλείω το Σαββατοκύριακο. Το κανάλι πάντως έκανε πρόταση. Ενδιαφέρον, έτσι, πολύ σωστά. Αποκάλυψε το ναι. Πρώτο μόνο εδώ. Παγκοσμίως. Αλήθεια. Επειδή είμαστε στο Λίμπερο τώρα που έχουμε κοινό σημείο επαφής, πώς το Λίμπερο το αποκάλυψε, μόνο εδώ πρώτα. Η εκπομπή του All About Aris στο Λίμπερο. Δεν το γράψαμε στο All About Aris γιατί ήταν Epsilon και Aris. Άρα, έχουμε να δούμε παιχνίδια του Aris στο Epsilon φέτος. Ελένη Μπούντου. Αντιδράει ο κόσμος. Έχεις χάσει επεισόδιο. Δηλαδή, συγγνώμη, Χρύσανθε, άμα δείχνει τον Άρη στο Ε, δεν θα τον βλέπετε. Αλλά. Δεν μου αρέσει το Ε, βλέπω. Αλλά. Δεν θα μας δώσει λεφτά ο Ιβάν. Για γιατί, τα να μην δώσει, γιατί να μην δώσει. Κοίταξε. Πολιτικά, επιχειρηματικά πρέπει. Πολιτικά. Επιχειρηματικά πρέπει να το δείτε. Ψυχρά. Άλλη κουβέντα αυτή, δεν ξέρω. Νόβα Κοσμοτέ TV, να μην υπάρχει κανένα συνδρομητικό. Όλα για όλα. Λοιπόν, quiz πρέπει να βρούμε Νίκο Μοσχοβίτη, γιατί έχουμε και εμείς εισιτήρια να δώσουμε στον κόσμο. Ναι, ναι. Έτσι. Έγινε ένας πραγματικά χαμός χθες και προχθές. Πες μου, ρώτα τι θέλεις. Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Βασιλεία είναι σε κυκλοφορία, έτσι. Όχι. Θα στα βάλω όλα κάτω. Μπράβο, άνοιξε μου λίγο τα μάτια, γιατί έλεγα δεν μπορεί, κάπου θα το είχα δει. Κάπου θα έχει πάρει το μάτι μου κάτι θα είχα δει. Ότι γίνεται. Όχι. Δεν έχουν εκεί τα μαγικά χαρτάκια, θέλω να τα λέμε. Τα μαγικά χαρτάκια, είναι λοιπόν. Αυτά ναι. Τα οποία είναι το κλισέ, ναι. Αλλά είναι αυτά τα ωραία κλισέ, ρε παιδί μου. Αμόκ για ένα μαγικό χαρτάκι. Έγιναν καπνό στα μαγικά χαρτάκια. Δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη τα εισιτήρια με την Βασιλεία. Θα τα βάλουμε κάτω όλα όσα αφορούν τα διαρκείας και όχι μόνο τι γίνεται. Πού έχει πάει το νούμερο, νομίζω και σήμερα το πρωί ουρές έχει. Είναι πραγματικό, ναι, το γεγονός, έτσι. Δηλαδή, εγώ το έβλεπα χθες από φωτογραφίες φίλων και γνωστών τι γινότανε στα γραφεία της Τούμπας, εκεί που πηγαίνεις για να βγάλεις, να ανανεώσεις το εισιτήριο διαρκείας. Αλλά νομίζω και σήμερα και γενικά υπάρχει έτσι μια τρέλα, έτσι ένα μοκ. Ναι, κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, το να βγαίνει προς τα έξω από πλευράς ΠΑΟΚ ότι σκέφτονται ακόμα και το να βάλουν κόφτη. Στα δηλαδή, διαρκείας. Ζούμε καλοκαίρι που κάνουν σκέψεις για να μπει μέτρο. Ναι, από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια σκέψη, πάει να πει ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και πιθανολογώ, επειδή εντάξει, γενικά το έχουμε καταλάβει ότι είμαστε λίγο του αποτελέσματος. Είπαμε από Δευτέρα είναι πλέον ελεύθερα όλα τα εισιτήρια τα διαρκείας. Ναι. Μέχρι και αυτή την εβδομάδα, τέλος πάντων, έχουν τη δυνατότητα οι παλιοί κάτοχοι να ανανεώσουν. Από Δευτέρα λοιπόν, και αν τρίτο αποτέλεσμα είναι καλό, νομίζω θα έχουμε ακόμη περισσότερη κίνηση. Που θα αφορά αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι εμείς να σκεφτούμε ένα έτσι εύκολο quiz, γρήγορο και εύκολο quiz για σας, για να κερδίσετε εισιτήρια, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο διάλειμμα. Έτσι. Κάτσε καλέ, μόλις μπήκες θα πας σε διάλειμμα, είναι δυνατόν? Τι? 12.26 μπήκα, θα πάω στο διάλειμμα? Τι λέτε ρε, ποιο μετά θα πάω? Δεν πάω τώρα, τι θα πούμε σήμερα, για πες. Ό,τι αποφασίσει ο άντρας εκπομπής. Τι θα πούμε σήμερα για πες. Που έχετε, τα έλεγα από χθες. Έχεις παιχνίδι την Τρίτη τελικό. Ωραία. Και σήμερα το απόγευμα. Έχω προπόνηση. Μετά από δύο μέρες. Σήμερα το απόγευμα έχω προπόνηση. Η μισή στο Πευκοχώρι. Η άλλη μισή στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Ολλανδία. Τόσες μέρες προετοιμασίας, δηλαδή που έσπευσαν στο αεροδρόμιο. Τρίτη έχω αγώνα, ρε. Περίμενε λίγο. Και εγώ με την Τρίτη, ρε. Καλά, οι άλλοι σκοτώνονται. Σένα τι σε νοιάζει. Οι άλλοι σκοτώνονται. Ναι, βέβαια, σκοτώνονται. Τι νοιάζουν οι άλλοι, ρε.
Καλά, πάντα εξή. Καλά, το δοκούν. Εγώ κάθε φορά λέω για του άλλου μεταξύ. Εσύ δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Σήμερα εσύ δεν με νοιάζει. Δεν είσαι αυτό που λέει πάντα. Ναι. Κοιτάμε τι κάνει ο αντίπαλο, πώ κινείται ο αντίπαλο. Βέβαια. Αλλά εδώ πέρα το έχουμε ξεφτυλίσει. Τι γίνεται. Μία μέρα, μία μισή μέρα. Δηλαδή σήμερα, κάτι. Μετά από δύο μέρες, να μαζευτούμε, να πάμε στη Μεσύμβρια. Τι έγινε, πού πήγες, τι έκανες, ξέρεις, να γίνει όλη αυτή η κουβέντα μεταξύ τους. Αλλά δεν είναι και η πρώτη μέρα στο σχολείο. Ναι ρε παιδί μου, okay. Πήγες πουθενά, ναι πήγα, πω ναι ρε, εσύ προπόνηση σήμερα και το να τα άλλο κι αυτά. Χαλαρά σήμερα, εντάξει. Ναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τρεις μέρες, Δευτέρα πάλι χαλαρά. Με τρεις μέρες προπόνηση θα πάμε να παίξουμε τη Βασιλεία. Ναι, αλλά έχουμε κάνει και 22 μέρες προετοιμασία, Νίκο. Σιγά, 22 μέρες προετοιμασία. Ναι. Με 7 φιλικά προετοιμασίας πάνω. Τέλος πάντων, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Εντάξει, okay. Λοιπόν, κάτι παραπάνω ξέρει πάντα προπονητής. Πλάκα κάνω, χαβάλε κάνω έτσι. Μην το πάρει κανένα σοβαρά και. Κράζεις, θαυμάζεις. Ναι, σωστά. Έτσι, σωστά. Έτσι. Λοιπόν, 5 εισιτήρια έχουμε. Νομίζω ότι πρέπει να μας το διευκρινίσει η Μαριλής. Μαριλής να μας το διευκρινίσει αν έχουμε 5 εισιτήρια. Έτσι. Λοιπόν, το χασινό ήταν εύκολο. Πρέπει να βρούμε κάτι εύκολο. Πιο δύσκολο, νομίζω. Να... Δεν θέλω να βάλω ένα φρένο στη διάθεση και στην όρεξη, αλλά ήταν πάρα πολύ εύκολο. Όχι, εισιτήρια. Τώρα αυτές δεν μπορεί να είχαμε τόσες απαντήσεις και να ήταν όλες σωστές. Ναι, δηλαδή ήταν όλες σωστές. Πρέπει λίγο κάπως να σας δυσκολέψουμε. Να το δυσκολέψουμε. Θα το δουλέψουμε στο διάλειμμα, το συγκεκριμένο. Λοιπόν, έχουμε μια συνέντευξη ΜΑΚ, έχουμε να πούμε για Βαρέλα, για Διαρκείας, να τα βάλουμε κάτω να ξεκαθαρίσουμε, για τη Βασιλεία βεβαίως. Έχουμε πολλά και διάφορα και σήμερα. Ίσως επειδή είναι έτσι οδεύουμε προς Παρασκευή να ακούσουμε και τους φίλους, έτσι, αν θέλουν κάποιοι. Να το δούμε λίγο πιο μετά, ναι. Να το δούμε πιο μετά, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, FM κενό, τα μηνύματά σας, καλημέρες, σχολιάζετε ό,τι θέλετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54526 και αργότερα βεβαίως που θα ανοίξουμε και για την κλήρωση το ονοματεπώνυμό σας και γράφετε την σωστή απάντηση μόλις βρούμε το quiz. Γιατί αυτοί είμαστε, δεν έχουμε βρει ακόμη το quiz. Εντάξει, παιδί μου, θα το στρώσουμε λίγο. Να έχουμε ακριβώς και το νούμερο και θα το στρώσουμε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να μπούμε σιγά σιγά στα πιο παοξίδια. Γιατί μπήκαμε λίγο αργά, είναι η αλήθεια. Πάμε στο διάλειμμα, το τραβήξαμε και λίγο, μας κοιτάνε και περίεργα από πίσω. Κατάλαβες που φτάσαμε, Ελληνικούντο. Εγώ σου είπα. Κατάλαβες. Εγώ σου είπα, πρέπει να είμαστε τυπικοί. Το ότι η προηγούμενη εκπομπή δεν είναι τυπική στην ώρα, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τα λοιπόν, ίδια. Πάμε στο διάλειμμα μας εμείς και επιστρέφουμε. Ευχαριστώ. Θα ανέβει επιτέλους, θα γίνει. Προσπαθώ. Ναι, αλλά ακούγεται, τι γίνεται. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Τι θέλεις, αυτό το πράγμα που ακούγεται, παιδιά, ακούγεται εδώ και 7 λεπτά. Πω κούραση. Με βγάλει κατευθείαν στον αέρα. Τι κούραση, αφού δεν έχουμε. Κόλλησε το ίντερνετ. Μία ώρα κάνει να ανέβει. Τι να κάνω. Μάλιστα. Εγώ φταίω. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία. FM κενό το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό των γκολ του Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Συνολικά τον γκολ, έτσι. Έτσι, την περσινή σεζόν. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έτσι. Με το... Η πιο παραγωγική χρονιά, έτσι, μια χρονιά ρεκόρ για τον Πρίγιοβιτς και βεβαίως για τον ΠΑΟΚ. Με πόσα γκολ έκλεισε πέρσι τη σεζόν ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Όχι μόνο πρωτάθλημα, γενικά με πόσα γκολ έκλεισε πέρσι την σεζόν. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, τον αριθμό των γκολ που σημείωσε πέρσι ο Πρίγιοβιτς και αποστολή στο 54526. Στο τέλος, γύρω στις 3, θα ακυρώσουμε τους πέντε νικητές, οι οποίοι θα πάνε την Τρίτη να δούνε το ΠΑΟΚ Βασιλεία στις 8.30. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα του ρεπορτάζ, στα δικά μας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία υπήρχε έτσι αυτό το διήμερη άδεια, να το πω εγώ. Εντάξει, σήμερα επιστρέφουν διήμερη. Ναι, διήμερη, γιατί όχι. Μια μισή μέρα. Ναι, okay. Οι παίκτες επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις το απόγευμα. Εντάξει, προφανώς και αν ήταν λίγο ανεβασμένοι οι ρυθμοί τις προηγούμενες ημέρες, τώρα αυτές η λογική λέει ότι θα πέσουν. Έτσι θα πάνε λίγο πιο χαλαρά το πρόγραμμα εν ώψη των αγώνων που έρχονται με τη Βασιλεία. Που μην ξεχνάμε ότι είναι δύο παιχνίδια μέσα σε διάστημα 8 ημερών. Έτσι. Δεν είναι ότι είναι μεγάλο το διάστημα που υπάρχει ανάμεσα στα παιχνίδια. Οπότε, λογικά, το πρόγραμμα θα είναι λίγο πιο, έτσι, πιο χαλαρό, να το πω εγώ, αυτές τις μέρες της προπονήσεις. Ίσως να υπάρχει μια ορβόνηση που θα ανέβουν λίγο οι εντάσεις και όλα αυτά.
Αλλά οι άλλες θα είναι σε ένα συγκεκριμένο έτσι επίπεδο. Νομίζω ότι μπαίνει στην τελική ευθεία, όχι τόσο στο θέμα των χαλαρών προπονήσεων, όσο στο ότι θα δουλέψει με ένα συγκεκριμένο group στην παρούσα φάση, έτσι, για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμο για το μάτς της Τρίτης. Δηλαδή αυτούς τους 10, 11, 13, 15 που έχουμε στο μυαλό μας, ότι πιθανότατα θα δούμε την Τρίτη. Mm-hmm. Εντάξει, το είπε και στις δηλώσεις που ακούσαμε χθες κατά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία. Προφανώς και ο Λουτσέσκο δεν μπορούσε να πει δημόσια ότι έχω καταλήξει στους 11 ή έχω καταλήξει σε εγώ στους 12, 13, 14 που έχω αυτή τη στιγμή. Σου, ναι, ή όλους στην 11 ή κοντά στην 11. Προφανώς και αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αλλά εντάξει, ξέρουμε ότι στο μυαλό του μέσα και με βάση τον τρόπο που δουλεύει, όπως τον έχουμε μάθει όλο αυτό το καιρό που είναι στον ΠΑΟΚ, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για τις περισσότερες θέσεις που μπορεί να ήταν ανοιχτές εν ώψη του πρώτου αγώνα με τη Βασιλεία. Και ένα από τα πράγματα τα οποία κρατήσαμε από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ ήταν ότι ποτέ, ενώ μπορεί να είχε καταλήξει να έδειχνε ενδεκάδα στο γήπεδο, στα στημένα, σε αυτά που δούλευε, ποτέ όμως δεν έλεγε ή δεν, ακόμη και στις συνεντεύξεις του, δεν άφηνε κάποια έτσι, εικόνα το πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Όπως ο ίδιος σημείωνε πάντα, ήθελε να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές, όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του σε ετοιμότητα. Mm-hmm. Ναι. Γιατί στο ποδόσφαιρο όλα αλλάζουν και ήθελα να πάσω ώρα και στιγμή να βασιστεί σε όλους τους παίκτες του, να μπορούσε να βασιστεί σε όλους τους παίκτες του. Είναι ένα κομματάκι που έχει ενδιαφέρον, είναι αυτό του Βαρέλα. Γιατί, okay, καταλαβαίνετε ότι αν δεν τα καταφέρει, που εντάξει, δεν έχουμε εικόνα, έτσι, με την επιστροφή της ομάδας σήμερα στις προπονήσεις θα φανεί πώς είναι η κατάσταση. Και βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι ένας τραυματισμός τόσο σοβαρός που είχε στο τελευταίο φιλικό. Απλά καταλαβαίνετε ότι αλλάζει λίγο τα δεδομένα το αν θα έχει το Βαρέλα ή όχι. Okay, προφανώς και... Αλλάζει κατά πάρα πολύ τα δεδομένα στην άμυνα, έτσι. Ναι. Okay. Η λογική λέει ότι. Η λογική. Ας παίρνουμε μάλλον σήμερα την προπόνηση, μην το ρισκάρουμε, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται όταν μιλάμε για ιατρικά ζητήματα. Απλά το μοναδικό έτσι θέμα, να το πω, που είναι ανοιχτό και αφορά την ενδεκάδα, τέλος πάντων, τα πλάνα του Λουτσέσκου εν ώψη του πρώτου αγώνα με τη Βασιλεία, νομίζω ότι είναι αυτό. Δηλαδή το πώς είναι ο Βαρέλα. Σήμερα λογικά θα φανεί. Και αν δεν φανεί σήμερα, μέσα στις επόμενες ημέρες, μέχρι το Σάββατο, την Κυριακή, το αργότερο, θα είναι σίγουροι στον ΠΑΟΚ για το αν θα είναι διαθέσιμος. Απλά επειδή ο Βαρέλα έχει καταφέρει όχι απλά να γίνει χρήσιμος, έχει καταφέρει να είναι ηγετική φυσιογνωμία μέσα στην ομάδα και ιδιαίτερα στην άμυνα. Αντιλαμβάνεστε ότι το να λείψει σίγουρα είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Και έτσι όπως έχουμε δει και την κατάσταση στην ομάδα μέσα στα στόπερ, δεν ξέρω αν οι άλλοι είναι σε κατάσταση να τον αντικαταστήσουν καλά τον Βαρέλα. Είναι μια σταθερά την οποία υπολογίζεις, έτσι. Ο Βαρέλα και σίγουρα θα σου λείψει σε ενδεχόμενο που δεν θα είναι έτοιμος ή δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί. Όχι, δεν μπορεί να βλέπω τέτοιες απαντήσεις. Τα βλέπεις κι εσύ? Είναι, παιδιά, τώρα δες τώρα πώς τράβηξε, πώς έπεσε το μάτι μου εκεί. Έχετε στείλει μηνύματα, αλλά δεν έχετε αγγίξει καν διψήφιο αριθμό στα γκολ, έτσι, κάποιοι για τον... Τώρα γιατί δεν ισχύνεις εσύ για το... Θέλω να βοηθήσω λίγο, δηλαδή. Τι να βοηθήσεις? Συγγνώμη. Εκεί θέλουμε και λάθη θέλουμε. Το καλό του quiz από εκεί φαίνεται, από τα λάθη που υπάρχουν. Αν έχω μόνο σας απαντήσει, λάθος το quiz. Λοιπόν, αγγίξαμε διψήφιο, έτσι, αφού μιλάμε για χρονιά σούπερ παραγωγικότητας για τον Αλεξάνδερ Πρέγιοβιτς. Για ιστορική χρονιά και για εκείνον και για τον ΠΑΟΚ βεβαίως, όσον αφορά τον πίνακα των σκόρερ. Λοιπόν, λέγαμε για τον Βαρέλα όμως, ο οποίος σίγουρα είναι μια σταθερά που υπολογίζει ο Λουτσέσκου, σίγουρα μια σταθερά που θα λείψει αν και εφόσον δεν τα καταφέρει ο μη γέννητο. Είναι εδώ το κλασικό που κουνιόμαστε από τη θέση μας, χτυπάμε ό,τι βρούμε μπροστά μας, που θα λείψει πάρα πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να μάθει να ζει, έτσι, και να προετοιμάζει το σύνολό του και την ομάδα του για τυχόν απουσίες, για απρόπτα, για τραυματισμούς. Θα πρέπει να μάθει να ζει και χωρίς τον Βιερίνη ενδεχομένως. Και εδώ κουνιόμαστε, έτσι, αλλά... Εκεί σίγουρα.
Αλλά και θα μου πεις για τον Μάτους, οκ, υπάρχει ο Κίτσιου. Αλλά για τον Βιερίνια. Εκεί δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Τουλάχιστον στις περισσότερες άλλες θέσεις υπάρχουν αντικαταστάτες. Στα χαφ επίσης υπάρχει. Ναι, σίγουρα υπάρχει. Στα εξτρέμ επίσης υπάρχει. Στο δεκάρι επίσης υπάρχει. Και στην κορυφή δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας για Πρίγιοβιτς σίγουρα, για Βιερίνια σίγουρα και για Βαρέλα, αν και πάλι όπως είπαμε προηγουμένως υπάρχουν λύσεις, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει αυτή η χημεία όπως δείχνει να έχει το δίδυμο Κρέσπο Βαρέλα. Ο Βαρέλα, ο οποίος ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας και χθες και προχθές, έτσι το διάστημα αυτό το οποίο η ομάδα είχε ρεπό, και σήμερα το πρωί με την επιστροφή της ομάδας σε ρυθμό προπονήσεων θα έκανε έτσι τις απαραίτητες εξετάσεις για να δει τι ακριβώς συμβαίνει με το αιμάτωμα το οποίο αποκόμισε από το τελευταίο φιλικό επί Ελλανδικού εδάφους. Θυμίζουμε ότι δέχτηκε ένα χτύπημα στην έξω πλευρά του τετρακέφαλου. Άφησε την θέση του στο Μάρκο Μιχόγεβιτς έτσι στο 43, γιατί φοβήθηκαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μην είναι κάτι πιο σοβαρό και ενδεχομένως επηρεαστεί η κατάστασή του. Είχε ένα αιμάτωμα το οποίο του δημιουργούσε πρόβλημα στον βηματισμό. Η πρώτη εκτίμηση, αλλά επειδή πάντα μιλάμε έτσι για μια πρώτη εκτίμηση, είναι αισιόδοξη, κάνοντας λόγο για απουσία 2-3 ημερών. Αυτό είπε και ο Λουτσέσκου σε μια έτσι αισιόδοξη εκδοχή της υπόθεσης, της ανάγνωσης του τραυματισμού του Βαρέλα, αλλά νομίζω ότι σήμερα περιμένουμε τα σπουδαιότερα όσον αφορά τον έμπειρο στόπερ. Έχει βέβαια μέρες μπροστά του για να μπει, νομίζω, αν και εφόσον δεν είναι κάτι σοβαρό, για να μπει σε ρυθμό προπονήσεων και σταδιακά να είναι απολύτως έτοιμος για το μάτς της Τρίτης. Εντάξει. Τώρα που μιλάμε για τον Βαρέλα, εντάξει, προφανώς καταλαβαίνω ότι δεν λέμε ότι είναι αντικατάσταση και αν δεν παίξει και όλα αυτά. Καταρχάς, είναι αρκετά πιθανό να παίξει, έτσι. Απλά το λέμε γιατί είναι το μοναδικό ερωτηματικό από όλους αυτούς τέλος πάντων που είναι εκεί. Οι 11, 12, 13, 14 που είναι εκεί στην εντεκάδα μέσα και γύρω-γύρω που είναι να πάρουν χρόνο συμμετοχής πιθανότατα. Έτσι. Απλά επειδή το Βαρέλα παραμένει ανοιχτό και θα ξέρουμε λογικά σήμερα το απόγευμα, γι' αυτό το αναφέρομαι. Και έχουμε αναφερθεί εδώ και με την Ελένη τις προηγούμενες μέρες και με τον Σταύρο και με τον Δημήτρη ότι δεν είναι μόνο το ότι λείπει ένας παίκτης, είναι αυτό που λέμε εκεί. Οι τριάδες που συνεργάζονται, οι πλευρές που έχουν έναν τρόπο συνεργασίας, που ο καθένας ξέρει τα καλά του συμπαίκτη του που παίζουν στην πλευρά μαζί ή τα σημεία τα οποία έχει αδυναμίες. Έτσι. Ο Βαρέλα σε κάποια φιλικά που όντως λέμε ότι ο Μάτος δεν έχει ξεκινήσει και τόσο καλά, που το συνηθίζει στις προετοιμασίες, ο Βαρέλα είναι όχι απλά εκεί, είναι πραγματικά πολύ σταθερός και όλα αυτά. Τα οποία μπορεί, και από τον Βαρέλα ξέρουμε τι μπορείς να πάρεις. Έτσι. Απλά το αναφέρουμε, μένουμε λίγο σε αυτό γιατί είναι το μοναδικό ερωτηματικό από μια εντεκάδα η οποία σχεδόν στα 10 ενδέκατα είναι γνωστή. Ξέρεις, και υπάρχει πάντα ένα κομμάτι που θα κάνει και με τα δεξιά, αλλά okay, ξέρεις πάντα ποια είναι η αγωνία μου και το άγχος μου και πραγματικά καταλαβαίνω τους προπονητές πώς ζουν και πώς περνούν αυτές τις μέρες. Το να μην τραυματιστεί, να μην έχεις κανένα απρόπτο της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή, είδες το τελευταίο φιλικό τι έγινε με τον Βαρέλα. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, στις προπονήσεις να κυλήσουν όλα ομαλά. Ναι. Δηλαδή, μην έρθει το report της προπόνησης το απόγευμα απρόπτο με Πρίγιοβιτς ενοχλήσεις. Ναι, δεν ναι. Θέλω να το μελετάω, αλλά ξέρεις, αυτό είναι το άγχος, ρε παιδί μου, πριν από το άγχος της προετοιμασίας, πριν από ένα σημαντικό παιχνίδι, για το τι μπορεί να συμβεί. Είναι όλα μέσα στο ποδόσφαιρο, αλλά το απευχόμαστε, γιατί είναι όλοι πάρα πολύ σημαντικοί και το σύνολο είναι μετρημένο και συγκεκριμένο. Στην πορεία ναι. της εκπομπής λίγο θα δούμε στο κομμάτι του Champions League, το οποίο ισχύει από φέτος και με την παρουσία του ΠΑΟΚ εκεί. Το να περάσει τους ομίλους παραμένει κάτι δύσκολο, παραμένει κάτι πολύ απαιτητικό, παραμένει κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει. Γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που κάθε χρόνο ή χρόνο παραχρόνο είναι στους ομίλους της Champions League. Απλά, επειδή έχουν αλλάξει τα προκριματικά, στην πορεία των προκριματικών μπορείς πραγματικά, είναι σε μια καλή ομάδα, να βρεθείς στους ομίλους. Δεν είναι δηλαδή ότι θα βρεις στο δρόμο σου, ξέρω εγώ, τη Σάλκε, λέω ένα παράδειγμα. Δεν είναι ότι θα βρεις στο δρόμο σου
ξέρω εγώ, Tottenham, να πω ένα. Τότε με έχει κερδίσει. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Η ομάδα που έχει να βρει πώς θα το πάω και θα τη ξέρει τη Δευτέρα, σίγουρα, το ποια θα είναι η πιθανή του αντίπαλος. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει στα παιχνίδια με τη Βασιλεία, είτε περάσει τους Ελβετούς, θα ξέρει τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση του Champions League, είτε αποκλειστεί, θα ξέρει τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση του Europa League. Θα αναφερθούμε στις ομάδες που είναι να βρει στο δρόμο του. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Απλά επειδή τη συγκεκριμένη ομάδα, με το συγκεκριμένο ρόστερ που την έχουμε δει, έχουμε καταλάβει ότι το ταβάνι της είναι υψηλό και όσον αφορά το κομμάτι του αποτελέσματος και όσον αφορά το κομμάτι το καθαρά ποδοσφαιρικό, της απόδοσης, να το πω έτσι. Νομίζω ότι από όλες αυτές τις ομάδες που είναι να βρει μπροστά της, τις πιθανές αντιπάλους που είναι να βρει μπροστά της μετά τη Βασιλεία, εφόσον την περάσει. Έχεις μελετήσει καθόλου μετά τι πέφτει, ναι, τι ακριβώς υπάρχει? Το έχω μπροστά μου. Θα τα αναφέρουμε μετά το διάλειμμα. Ναι. Πραγματικά υπάρχουν αρκετές πιθανότητες. Μπορεί, ρε παιδί μου, να πας στα παιχνίδια και να μείνεις αυτός που πρέπει και να αποκλειστείς. Έτσι. Αυτό μπορεί να γίνει και με τη Βασιλεία. Εμείς μιλάμε πάντα σε θεωρητική βάση και βλέποντας λίγο τα δεδομένα που ισχύουν στις ομάδες πριν τα παιχνίδια. Δεν είναι ότι περνάς τη Βασιλεία. Ναι, οκ, okay, μπαίνεις δεύτερο προκριματικό γύρο. Δεύτερο, δεν είμαστε τώρα. Καλά, θυμάμαι. Είμαστε στο δεύτερο, προκριματικό γύρο. Okay. Ναι, ναι. Όταν ακούς δεύτερο προκριματικό και σκέφτεσαι ότι πρέπει να περάσεις το δεύτερο, το τρίτο και τα play-off για να μπεις στους ομίλους, λες ότι είναι ανηφόρα. Ναι, οκ, okay, ανηφόρα είναι. Αλλά δεν είναι με αντιπάλους που είναι άλλου επίπεδου. Δηλαδή, δεν θα πετύχεις μπροστά σου μια ομάδα από την Premier League που όντως είναι άλλου επίπεδου, είναι άλλου ποδοσφαίρου και άλλες κατάστασεις εντελώς. Δεν θα πετύχεις μπροστά σου, ξέρω εγώ, μια ισπανική ομάδα που μπορεί στη μέρα της να σε διαλύσει. Που υπάρχουν δηλαδή τόσο μεγάλες διαφορές στο επίπεδο των ομάδων. Και επειδή ο ΠΑΟΚ για το επίπεδο που κινείται είναι καλά, και ξαναλέω, όχι μόνο όσον αφορά αποτελέσματα, όσον αφορά και το ποδόσφαιρο που παίζει, νομίζω ότι έχει μπροστά του μια πολύ καλή ευκαιρία. Τώρα, το αν θα την εκμεταλλευτεί, αν θα παίξει το ίδιο καλά στο ξεκίνημα τη σεζόν, αν θα του κάτσουν τα παιχνίδια, είναι μια άλλη κουβέντα την οποία δεν είμαστε έτοιμοι να το ξέρουμε. Απλά αναφερόμαστε σε δεδομένα που ισχύουν πριν από τα παιχνίδια. Ωραία. Θα μας πει εδώ η Ελένη τι γίνεται και στη Βασιλεία, γιατί έχει γίνει και ρεπόρτερ Βασιλείας. Υπάρχουν θέματα εκεί αρκετά, λίγο πιο μετά το διάλειμμα. Μην ξεκινάς από τώρα. Να μην ξεκινήσω. Όχι, μην ξεκινάς από τώρα. Σε λίγο θα πάμε διάλειμμα. Καθημερινά του τσεκάρω, τι γίνεται. Ναι, πώς ναι. Πάει η κατάσταση. Τους έχει κάνει ονοκάτω, λέει. Ωραία. Κάνω ό,τι μπορώ, εγώ δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Κάθε φορά όταν παίξα μεγάλο παιχνίδι, με αποκορύφωμα εκείνο το σκηνικό με το Σουάρες που δεν το ξεχνάω. Δεν το ξεχνάω και το σκηνικό με το Σουάρες και τον Άγιαξ, που είχε φύγει τρέχοντας από το γήπεδο, που περιμέναμε τη γυναίκα του όχι, να γεννήσει. Όχι, όχι. Δεν τα λέω σωστά, δεν τα θυμάσαι μάλλον. Τι? Σωστά. Περιμέναμε μέχρι τελευταία στιγμή, ποντάραμε ότι θα γεννήσει νωρίτερα. Μπράβο, η γυναίκα δεν του το έκανε. Και ότι δεν θα έρθει. Διαβάζαμε δημοσιεύματα που έλεγε. Με που το μυαλό στην Ουρουγουάη ο Σουάρες. Μπράβο, ναι. Γιατί ήθελα να πάει στη γυναίκα του αυτά και έκανε η διοίκηση τα πάντα για να τον φέρει στο μάτς της Τούμπας. Οπότε εμείς είχαμε μια κρυφή ελπίδα ότι θα έρθει. Από τότε έχει μιλήσει για το συγκεκριμένο, ότι πώς τον έπεισε η διοίκηση. Μπροστά μας, τρέχοντας. Ναι. Δεν είχε προλάβει να τελειώσει το παιχνίδι. Του είχαν ιδιωτικό αεροπλάνο, έτσι, για να φύγει. Ναι, σου άρεσε αυτός όμως. Ναι, θέλω να πω ότι κάθε φορά πριν από παιχνίδι μπορεί να προκύπτουν διάφορα ζητήματα, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται μέσα στο μάτς. Όχι το ότι μπορεί να προκύψει πριν. Okay. Λοιπόν, κάτι πήγε να πεις πριν και σε σταμάτησα νομίζω. Τι? Ναι, ότι σιγά σιγά αρχίζει και ρολάρει η σωστή απάντηση, έτσι. Αν και φαίνεται έχουμε λάθη, άρα πάμε καλά. Ότι τους δυσκολέψαμε αρκετά η αλήθεια. Ναι. Είναι συγκριτικά με χθες που ήταν πάρα πολύ εύκολο το quiz. Σήμερα φαίνεται ότι δυσκολευτήκατε, αλλά παιδιά σίγουρα δεν είναι μονοψήφιο το νούμερο. Κοιτάξτε μη το λίγο. Ρε, θέλω λίγο να βοηθήσω. Δεν είναι μονοψήφιο. Εντάξει, το διψήφιο μπορεί άλλος... να είναι. Θέλει να πάρει στήριο και δεν ξέρω ότι ο Πρίγκοβιτς πέρσι έβαλε, ξέρω. Όχι ναι, πόσο δηλαδή, νούμερο, αλλά δηλαδή άμα σου λέει 5. Αν ο άλλο μου γράφει ότι ο Πρίγκοβιτς έβαλε πέρσι συνολικά σε όλε τι διοργανώσει 8 γκολ, όχι φίλε. Έχει θέμα. Όχι φίλε. Έχει θέμα. Πρέπει να λύσει. FM κενό το μήνυμά σα. FM κενό μάλλον το ονοματεπώνυμό σα και. Τον αριθμό των γκολ που πέτυχε πέρσι όλη τη χρονιά ο Αλεξάνδρ Πρίκοβιτς με τον ΠΑΟΚ. Στο τέλος, στις 3 η ώρα, θα κάνουμε την κλήρωση για 5 εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ Βασιλείο. Και ρεπορτάζ για εψιλόν έχουμε. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε μόνο την πρωινή ζώνη του. Καλά έψιλον. Θα περάσουμε. Ορίστε. Έρχεται και φωνή από το υπερπέραν. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Δεύτερη ώρα πάω 24. Ελένη Μπούντου, Νίκος Μοσκοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε. Βλέπω ότι υπάρχει σφαγούλα, γίνεται, Ελένη Μπούντου. Βλέπω ότι έχουμε λαό. Θέλει ο κόσμος να πάει στο γήπεδο την Τρίτη. FM, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το νούμερο, τον γκολ που σκόραρε την περσινή σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Είστε αρκετοί αυτοί που το έχετε βρει, είναι η αλήθεια. Είστε και κάποιοι που έχετε. Καλά, ήρθατε κάτι. 7, κάτι 8, κάτι τέτοια, οκ. Okay. Αλλά γενικά βλέπω ότι σιγά σιγά το βρίσκεται περισσότερο. Δεν ξέρω αν γκουγκλάρετε. Ωραία. Αλλά μα ενδιαφέρει το να βρείτε σωστή απάντηση στο πώς τη βρίσκεται, μια άλλη κουβέντα. Νομίζω ότι ρόλαρε σιγά σιγά. Έτσι ξεκίνησαν λίγο μουδιασμένα με λάθος απαντήσεις. Δώσαμε και μια βοήθεια ότι δεν είναι μόνο ψήφιο. Και βλέπεις ότι τώρα έχει σταθεροποιηθεί. Ο φίλος ο 007, που δεν είναι ο James Bond λογικά, αφού μπαίνει στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια. Δεν σας άρεσε. Που έχει ξυνισμένες και οι δύο από εκεί πέρα έξω. Με έχουν αφήσει παιδιά σε ένα στούντιο στο οποίο έχω τη συνάδελφο και έξω έχω η γυναίκα ηχολήπτρια και ήρθε και η άλλη από έξω. Δηλαδή είμαι ένας με τρεις αυτή τη στιγμή και περνάμε υπέροχα γενικά. Ποιος να σου το έλεγε έτσι. Πραγματικά. Ποιος να σου το έλεγε. Πραγματικά. Λοιπόν, ο προγραμματισμός λέει των μεταγραφών είναι για γέλια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το εξηγήσετε, αλλά δεν γίνονται αυτά. Batman, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Α, Ελένη, αυτός είναι φαν σου, από όσο ξέρω. Το Batman, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Ναι, βεβαίως. Έστειλε και στην προηγούμενη εκπομπή. Του Μάριου. Ναι. Φαν, σίγουρα. Που ήθελε να σου δώσει ένα τρυφερό φιλί ο Μάριος. Ναι, λοιπόν. Το οποίο δεν δόθηκε ποτέ, φίλε μου. Εσύ θέλω να δώσω όμως την απάντηση. Εγώ αυτή δώσω την απάντηση. Όχι, δεν κατάλαβε. Εσύ δώσω την απάντηση. Εγώ έχω 203, δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Ναι, μην πήγα να δώσω την σωστή απάντηση. Λοιπόν, πάντως ο προγραμματισμός είναι για γέλια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το εξηγήσετε, αλλά δεν γίνονται αυτά. Σκληρό λίγο το για γέλια. Για γέλια. Σκληρό. Κοίταξε, από τη στιγμή που έχεις ένα σύνολο, έτσι, το οποίο κρίθηκε και πέρασε με επιτυχία τα τεστ πέρσι, πορεύεσαι με αυτό. Το βασικό ήταν να διατηρηθεί ο κορμός. Αλλά πάμε για να εξετάσουμε τα υπόλοιπα δεδομένα της υπόθεσης του μεταγραφικού σχεδιασμού, τουλάχιστον όπως την είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Αυτό το οποίο είχαμε σαν αίσθηση από τον Ράσμα Λουτσέσκου μιλώντας και μαζί του στην τελευταία έτσι συνέντευξη πριν ο προπονητής του ΠΑΟΚ αποχωρήσει για διακοπές ήταν ότι ναι, θα ήθελε να γίνουν 2 με 3 προσθήκες, έτσι, οι οποίες να βρίσκονται μαζί του στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Έγιναν 2. Αυτή του Χατζερίδη και αυτή του Ζαμπά. Επίσης. Προφανώς, έτσι, δεν είναι πάνω στις θέσεις που θα ήθελε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Ή πάνω στις θέσεις που ζητούσε και ζητάει ενίσχυση. Ναι, κοίταξε. Okay, εμείς το αναφέρουμε και το λέμε ότι εκεί στα αριστερά είναι ακόμα θετικός και όλα αυτά. Αλλά μιλάμε για δεύτερες επιλογές, έτσι. Δηλαδή, ναι μεν, okay, είναι αναγκαίες αυτές οι μεταγραφές και πρέπει να γίνουν σε μια μεγάλη σεζόν που ξεκινάει την Τρίτη. Και αν ο ΠΑΟΚ έχει και πολλά παιχνίδια μέσα σεζόν, είτε προχωρήσει στο Champions League είτε προχωρήσει στο Europa League προφανώς και θα θέλει, δεν μπορεί να πάει σε μια χρονιά έχοντας έναν παίχτη για 2 θέσεις. Προφανώς και θα γίνουν, λέω εγώ. Απλά δεν είναι κάτι που ρε παιδί μου να πεις ότι καίγεσαι. Να πω κάτι. Εφόσον υπάρχει υγεία, κατάλαβες. Ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει, θα έπρεπε. Αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα. Οκ, ζεις και με αυτό. Να το πεις, ρε Ελένη. Ναι. Να πω κάτι. Πες το επιτέλους. Νομίζω ότι η περσινή χρονιά, στο πώς κινήθηκε ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά, ήταν ένα πολύ καλό μάθημα για όλους μας. Θα μου πεις βέβαια, αφού πρώτα αποχαιρέτησες στην Ευρώπη, πήρες το μάθημά σου και έδειξες πράγματα στην πορεία. Ναι, προφανώς. Πάντα. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Δεν γίνεται 31 αλλά... Αυγούστου να περιμένεις να πάρεις 2 και 3 βασικούς παίχτες, έτσι. Δεν γίνεται. Θέλω να σου πω ότι ακόμη και την τελευταία στιγμή που έκανες κινήσεις, σου βγήκαν και σου κούμποσαν. Μέσα στην σεζόν. Από ένα σημείο και μετά. Από ένα σημείο και μετά. Έτσι, μπράβο. Την πλήρωσες αυτή τη χρονοκαθυστέρηση. Σωστά. Έτσι. Έχει πει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, Σταύρος. Ότι το μόνο πράγμα το οποίο δεν μπορείς να αγοράσεις με τα χρήματά σου είναι το χρόνο τον οποίο χάνεις, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να έχεις απεριόριστο budget, απεριόριστη διάθεση, να κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά σίγουρα το χρόνο δεν μπορείς να τον αγοράσεις με χρήματα. Και η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος στην παρούσα φάση λειτουργεί εις βάρος του ΠΑΟΚ. Συμφωνώ, απλά δεν μιλάμε για παίχτες που θα ήταν ρε παιδί μου βασικοί. Δηλαδή, μιλάμε για δεύτερες επιλογές που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα μου πεις,
Στο κέντρο δεν μιλάμε για δεύτερη επιλογή. Μιλάμε για παίχτη που θέλεις. Ναι, οκ, okay, απλά στο κέντρο έχεις επιλογές. Δεν είναι δηλαδή ότι έχεις μόνο έναν εκεί ή δύο παίχτες και δεν έχεις άλλους. Γι' αυτό λέω ότι το. Να αναφέρουμε το κομμάτι αυτό των μεταγραφών στην πραγματική του βάση. Ότι ναι, οκ, okay, θα έπρεπε να έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις του επιθετικού με άλλα χαρακτηριστικά του δεύτερου επιθετικού. Ενός αριστερού μπακ. Οπωσδήποτε. Okay. Ένα και χαφ στην πορεία ενός χαφ, ναι, μπράβο. Έψαχνες, έτσι. Αλλά το ότι δεν τους έχεις δεν σημαίνει ότι δεν έχεις επιθετικό ή δεν έχεις αριστερό μπακ ή τέλος πάντων δεν έχεις επιλογές. Ίσα-ίσα έχεις πολλές και ποιοτικές κιόλας. Έτσι. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση, φίλε μου Μιχάλη. Απλά το είναι για γέλια το να ισοπεδώνουμε ενώ υπάρχει ένα υλικό. Υπάρχει έτσι, θέμα. Που ότι... για μένα αυτό το υλικό και αυτή η ομάδα. Παραμένει ακόμη καλύτερη, έτσι. Συμφωνούμε. Το καλύτερο υλικό που διαθέτει ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Συμφωνούμε. Δεν ξέρω τι κινήσεις θα κάνει η ΑΕΚ, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός μέχρι τέλους και πώς θα κουμπώσουν και πώς θα ρολάρει η ομάδα όπως έγινε πέρυσι με τον ΠΑΟΚ όσο η σεζόν ήταν σε εξέλιξη. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Αλλά με τα δεδομένα που έχουμε, με τους παίκτες που έχει κάθε ομάδα στην παρούσα φάση, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ παραμένει το νούμερο ένα φαβορί. Αναφορικά με το υλικό που έχει και με το υλικό με το οποίο θα πορευτεί μέσα στη σεζόν. Συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα, επειδή στο ποδόσφαιρο πάντα έχεις κατά νου τα απρόπτωτα, τους τραυματισμούς, το rotation, τις πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις, τις ανάσες που πρέπει να δώσεις στους παίκτες, γενικότερα το όλο θέμα που λέγεται διαχείριση, πρέπει να προβλέψεις αυτό το πράγμα και να καλύψεις τη λέξη διαχείριση. Ναι, γιατί... Αν μπορείς να έχεις δύο ίσους παίκτες σε κάθε θέση, τόσο το καλύτερο. Okay, δεν μπορείς να το έχεις αυτό. Αλλά το να έχεις επιλογές προφανώς και είναι ότι καλύτερο όταν μιλάμε για μια σεζόν μεγάλη που είναι αρκετά πιθανό τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά, ναι, να παίζεις και με διπλά παιχνίδια. Το να έχεις επιλογές, να έχεις λύσεις, να έχεις καθαρά μυαλά. Είναι αυτό που λέγαμε ότι το καθαρό μυαλό εννοώ την κούραση που θα σου βγαίνει και το πάνε έλα, να έχεις κάποιον να πεις ότι αυτός δεν είναι καλά αυτό το καιρό. Σε αυτό το παιχνίδι που παίζουμε Κυριακή, ξέρω εγώ, στη Λιβαδιά και την Πέμπτη παίζεις στο. Πες μια πόλη τώρα, δεν ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ στην Πράγα, λέω ένα παράδειγμα. Ωραία, και αν το δεις, να έχεις να βάλεις από πίσω που να είναι έτοιμος. Πολύ ωραία η Πράγα. Ναι. Ωραία η Πράγα. Ναι, ωραία η Πράγα. Λοιπόν. Okay. Είναι ωραίες. Είναι ερωτήματα αυτά. Εγώ εντάξει, καταλαβαίνω και τον κόσμο, γιατί και εμείς περιμέναμε μεταγραφές. Τουλάχιστον από το στίγμα το οποίο είχαν δώσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, τις περιμέναμε πολύ νωρίτερα. Δεν έγιναν. Από εκεί και πέρα προχωράς. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι ότι η ομάδα είναι γυμνή σε καμία περίπτωση. Έχεις ένα υλικό στα χέρια σου. Αλλά έπρεπε να προνοήσεις για την επόμενη μέρα, για το να καλύψεις το όλο θέμα διαχείρισης. Λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν. Με αφορμή τα παιχνίδια που έρχονται με τη Βασιλεία. Αν όλα πάνε καλά για τον ΠΑΟΚ και καταφέρει να περάσει το εμπόδιο των Ελβετών. Το βλέπεις τώρα, το διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24, έχει μπει από το πρωί. Θα προκύψει ένας αντίπαλος στην επόμενη φάση, στο τρίτο προκριματικό του Champions League. Για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Αν και εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει τη Βασιλεία... Για να μπει στους ομίλους υπάρχουν ακόμη. Δύο προκριματικοί. Δύο προκριματικοί. Έτσι, τέσσερα παιχνίδια. Μπράβο, τέσσερα παιχνίδια. Δηλαδή, δύο παιχνίδια αλλά και ρεβάνς τους, έτσι. Ναι. Όπα, έρχεται, κράξιμο. Άντε, κράξιμο, φίλε, κράξιμο. Ναι. Κράξιμο. Διάβασε το μήνυμα πριν πας στα. Όπα, για το μπάσκετ. Φίλε μου, 203, θα τα πούμε μετά αυτά. Αλλά τώρα εδώ λίγο χάνεις την τέτοια. Για το μπάσκετ. Χάνεις λίγο τώρα την. Σου λέει δεν θα κράζουν μόνο στο ποδόσφαιρο, εγώ. Το εφάπαξ είναι λίγο σκληρό, γιατί πέρσι έκανε παπάδες. Ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Φίλε, 203 μου κράζεις τον Γκος. Δηλαδή, μου κράζεις τον Γκος. Τι να έκανε πέρσι ο Γκος παραπάνω, δηλαδή για να πάρει ένα καλό συμβόλαιο. Να κατάπινε σπαθιά, δεν ξέρω τι παραπάνω να έκανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μένοντας σε αυτό που λέμε για την Ευρώπη, καταρχάς η κλήρωση για την επόμενη φάση, mm-hmm. για τον επόμενο προγραμματικό και του Champions League και του Europa League είναι Δευτέρα. Δηλαδή, Δευτέρα 23 του μήνα. Οπότε, ξέρεις αντίπαλο, ό,τι και να γίνει. Πότε είτε, είναι? Τη Δευτέρα. Τώρα, σε πέντε μέρες, τέσσερις. Οπότε ξέρεις αντίπαλο. Ακριβώς. Οπότε ξέρεις αντίπαλο, ό,τι και να γίνει, είτε περάσεις στην επόμενη φάση του Champions League, είτε αποκλειστείς και πέσεις στο Europa League. Λοιπόν, θα προκύψει λοιπόν μια ομάδα από τις Φενέρμπαχτσε, Σπαρτάκ Μόσχας, ναι. Σταντάρ Λιέγης και Σλάβια Πράγας. Δηλαδή, ποια από αυτές
λες ότι πόπο είναι μεγαθύριο, πώς θα παίξω. Πάμε άλλη μία. Φενέρ. Φενέρ Μπαχτσέ. Ναι. Σπαρτάκ Μόσχας. Ναι. Σταντάρ Λιέγης. Ναι. Και Σλάβια Πράγας. Αχ, θέλω Σταντάρ. Ναι, πρόσεξε με λίγο. Ναι, ναι. Θα προκύψει μία από αυτές, ωραία. Ναι. Καλές ομάδες, δεν λέω. Καλές ομάδες. Πιθανότατα η Φενέρ σίγουρα, η Σπαρτάκ είναι αρκετά πιθανό, να έχουν και μεγαλύτερο μπάτζετ από σένα. Και να έχουν βάλει έναν μεγάλο στόχο το να είναι στους ομίλους του Champions League. Και όντως να έχουν και καλές ομάδες. Ωραία. Ξεκάθαρα, αλλά είναι ομάδες, ναι, οι οποίες λες ότι δεν τις έχω. Ή ότι. Ότι θα είναι θαύμα αν περάσω. Για την τιμή των όπλων. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Δεν είναι έτσι. Και αν θυμάμαι καλά, στα play-off μία πιθανή αντίπαλος είναι η Μπενφίκα. Και ποια άλλη δεν μπορεί να προκύψει. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι από όλο αυτό το group τέλος πάντων που βγαίνει από τα προκριματικά, σε όποιον προχωράει, κάπου στα play-off περιμένει η Μπενφίκα. Είναι μία επιλογή. Που και πάλι, η Μπενφίκα είναι καλή ομάδα. Okay, ναι, μπορεί να είναι και άλλο επίπεδο. Αλλά και εκεί δεν μπορείς να πεις ότι δεν με παίρνει. Δηλαδή, είναι αυτό που εξηγούσα πριν. Ότι τα μάτς που έρχονται με τα Βασιλεία έχουν έτσι κι αλλιώς το μεγάλο κίνητρο καταρχάς. Τώρα θα φάμε κράξουμε, έτσι. Γιατί μας κράζει, μας κράζει ο φίλος για τα μεταγραφικά. Ναι. Και εμείς έχουμε ήδη αποκλείσει τη Βασιλεία. Όχι, ρε, δεν έχεις αποκλείσει. Παρακάτω, όχι. Και όχι απλά έχουμε προχωρήσει παρακάτω. Ξανοιγόμαστε κιόλας σε πιθανούς αντιπάλους. Εγώ άλλο λέω. Λέω ότι η πορεία που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του για να μπει στο ομίλο Champions League δεν λέω ότι είναι εύκολη, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια, κάποια στιγμή εκεί στα play-off που θα φτάνει, θα πετύχει κάποιο πολύ δυνατό αντίπαλο. Ωραία, τότε που ο ΠΑΟΚ είχε πετύχει τη Σάλκη με το στόχο που ήταν και αυτά. Ωραία, η Σάλκη είχε τον Τράξλερ. Και πάλι να σου πω κάτι. Τόσο κοντά, έτσι. Αυτό δηλαδή, σου λέω. Τόσο αυτό κοντά. Σου λέω. Αυτό σου λέω. Ναι. Ότι αυτά που είναι να βρει μπροστά σου σίγουρα δεν σε φοβίζουν, σίγουρα δεν μπορεί να πει ότι οι πιθανότητες είναι λιγότερες και όλα αυτά. Έτσι, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι καλά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Γι' αυτό το αναφέρω. Εννοείται ότι τα μάτς που έχουν τη Βασιλεία μπροστά είναι δύσκολα. Έτσι, δεν ξέρουμε πώς είναι η Βασιλεία, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Γιατί είναι σε μια φάση έτσι αλλαγών. Είναι σε ένα καλοκαίρι που το έχει περάσει και ο ΠΑΟΚ λίγο πιο παλιά. Έχει και θέματα και με τους παδούς της. Γενικά είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο δεν ξέρεις πώς θα τη βγάλεις στο γήπεδο. Έτσι. Είναι λίγο ρίσκο η εικόνα της. Οκ, έχει χάσει σημαντικούς παίκτες. Δεν ξέρω τι έχει αντικαταστήσει όλους. Νομίζω ότι ακόμα σε φάση αντικατάσταση είναι των περισσότερων. Να σου πω κάτι, και να τους αντικαταστήσει όλους, πρέπει να ξέρεις και πόσες μέρες έχεις στη διάθεσή σου για να τους κουμπώσεις μέσα στο σύνολο. Οκ, εγώ πάω. Πάει τώρα και σου λέει κάνει ένα μεταγραφικό ντεμαράζ 5 παικτών. Σημαίνει κάτι. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της λίστας, είπαμε, ή αύριο. Σήμερα είναι Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Σήμερα, ναι. Σήμερα είναι η τελευταία της λίστας, τελευταία μέρα της λίστας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Οπότε αργότερα μέσα στην ημέρα λοιπόν θα έχουμε και, και τη λίστα για τα. Και βγαίνει κανένα όνομα που δεν είναι μέσα. Να έχουμε πάλι να μουρμουρίσουμε. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια, έτσι. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν. Λέει τώρα, συνεχίζει το 27 και λέει ότι για γέλια το λέω με βάση τα δικά τους λεγόμενα, ανοιχτά μπάζερ και τέτοια κάθε χρόνο λένε στον κόσμο πράγματα που δεν τα υλοποιούν. Να βάλω μια ανωτελεία εδώ, ναι, για το θέμα του μπάτζετ. Γιατί υπόθηκε στη φιέστα του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κολλάμε στο θέμα του μπάτζετ, γιατί έχει δείξει η διοίκηση στην εποχή του Ιβάν Σαββίδη ότι δεν υπάρχουν οικονομικά κολλήματα. Ναι, επίσης, δεν νομίζω ότι. Το ότι έχω ανοιχτό μπάτζετ δεν σημαίνει ότι θα πάω να πάρω τον Κριστιάνο από τη Ρεάλ. Συμφωνώ. Και επίσης, δηλαδή, το ανοιχτό μπάτζετ δεν σημαίνει ότι σκορπάω τα χρήματά μου έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια που ο Σαββίδης είναι εδώ. Αλλά αν αναλογιστείς τα συμβόλαια και τα λεφτά που δίνεις σε ποδοσφαιριστές, άσχετα αν ταξίζουν, αν η ομάδα μπαίνει μέσα από την αξία των ποδοσφαιριστών συγκριτικά με τα χρήματα τα οποία προσφέρει και δίνει σε συμβόλαια, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα budget για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, yeah, δείτε τι γίνεται στην ΑΕΚ με τον Κάιπερς για 200-300 χιλιάρικα και ούτε. Και πώς κινείται ο ΠΑΟΚ, το αν κινείται με αργούς, γρήγορους ρυθμούς, το αν πηγαίνει σε παίκτες που είναι κάποια ηλικία και ενδεχομένως τα συμβόλαια τα οποία προσφέρει να γίνουν ερωτηματικά ότι τόσα λεφτά για ένα 32, 33, 34, κάπως ακούγεται. Ναι, είναι παράμετροι οι οποίοι σηκώνουν συζήτηση και βεβαίως εγείρουν κάποιον προβληματισμό. Αλλά δεν τίθεται θέμα budget στον ΠΑΟΚ επί Σαββίδη. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, και επίσης από την ώρα που έχει έρθει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για το καλοκαίρι. Δηλαδή, ότι για φέτος το καλοκαίρι
Έχουμε 3 εκατομμύρια ευρώ. Θυμάσαι ποτέ? Ποτέ. Να λέμε ότι ωραία, μέχρι απλά, τα 3 εκατομμύρια ευρώ θα. Η κουβέντα του ανοιχτού και απεριόρου του μπάτζετ άνοιξε με αφορμή τα όσα είχε πει ο Σαββίδης τότε μετά το τελικό του κυπέλου στα πανηγύρια. Νομίζω ότι okay. Παρερμηνεύτηκε κακώς. Ναι, το ανοιχτό μπάτζετ και το απεριόριστο. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι ισχύει για τον ΠΑΟΚ κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή πέρσι που δεν δήλωσε ανοιχτό και περιόριστο μπάτζετ, όταν έφερε τελευταία μέρα δηλαδή το Βιερίνια, το Μαουρίσιο. Χρονιά με Μπερμπάτοφ. Τη χρονιά με Μπερμπάτοφ. Είχε μείνει υπόλοιπο από το ανοιχτό μπάτζετ και σου λέει να τα σκάσω στο Μπερμπάτοφ που είναι και προσωπική καψούρα. Απλά έμεινε το ανοιχτό και περιόριστο γιατί υπόθηκε τότε. Και σαν ατάκα από τον. Ανοιχτό είχε πει απεριόριστο. Απεριόριστο μπάτζετ για να. Κάθε καλοκαίρι απεριόριστο είναι. Απλά είναι ανάλογα και περιπτώσει που θα βρεθούν στο δρόμο. Ωραία. Το ας πούμε, με τον Πούκι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε ξαφνικά ο ΠΑΟΚ την παράτησε την υπόθεση. Κάτι έγινε με τον μάνατζερ του. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Ναι. Δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Ωραία. Από τη στιγμή που είχαν βρει τα περισσότερα στο οικονομικό κομμάτι, κάτι υπήρχε μια στραβωμάρα τελευταία στιγμή. Δηλαδή εκεί λίγο πριν την υπογραφή και όλα αυτά, τα σπάσανε και δεν έγινε δουλειά. Και όταν τελικά η πλευρά Πούκι έδειχνε κάπως ζεστή και περίμενε τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ σηκώθηκε και έφυγε okay. και ξέκοψε τη συγκεκριμένη υπόθεση και βεβαίως μετά ο Πούκι. Κάπου πήγε Νόριτς. Ναι, στην Νόριτς. Ναι. Βέβαια. Πήγε και υπέγραψε στην Νόριτς και νομίζω ότι τελείωσε έτσι συνοπτικά. Για να το διαβάσουμε όλο το μήνυμα του. Συνοπτικές διαδικασίες. 2007 λέει, ας πούμε ότι. Ας έβγαινε και έλεγαν ότι παιδιά δεν θα γίνουν πολλές μεταγραφές. Είμαστε κομπλέ και συνεχίζουμε με το κορμό μας. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Πάω, κάνω μια ζωή. Να πω κάτι. Ναι, ναι. Πάλι θέλω, φίλε 007, να σου πω. Νομίζω ότι το είχε πει ο Σαββίδης, λέω, ο Λουτσέσκο, ότι δεν θα γίνουν πολλές μεταγραφές. Ότι θέλει προτεραιότητα για εκείνον είναι να διατηρηθεί ο κορμός που έχει και με βάση τα δεδομένα, λέγαμε τότε στις αρχές του καλοκαιριού, αν και εφόσον διατηρηθεί ο συγκεκριμένος κορμός, θα γίνουν 2 με 3 προσθήκες. Δηλαδή θέλει μερικές πινελιές βελτίωση στο υλικό που έχει στα χέρια του. Mm-hmm. Έφυγε ο Κάμπος, οπότε κάπως εκεί άλλαξε ο σχεδιασμός, ήρθε ο Ζαμπά. Στην ουσία η έλευση Ζαμπά άνοιξε το δρόμο στον Κάμπος, για τον οποίο Κάμπος ναι μεν ήθελε να τον διατηρήσει ο Λουτσέσκου, αλλά συζητήσαμε και είπαμε πολλές φορές ότι έμπαινε στη διαδικασία έτσι και έδινε το έναυσμα και σε άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπαίνουν στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου τους να ζητήσουν και να διεκδίκησουν πράγματα. Με την έννοια ότι ο Κάμπος έμπαινε στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, έτσι. Οπότε ήρθε μια πρόταση στα χέρια του που του εξασφάλιζε για άλλα 3 χρόνια ένα καλό συμβόλαιο, καλά χρήματα και από τη στιγμή που θα τον κρατούσε ο ΠΑΟΚ και ενδεχομένως να του πρόσφερε και άλλα 2 χρόνια, σου λέω εγώ, θα έμπαινε στη διαδικασία να ανοίξει διάβλο επικοινωνίας και με ποδοσφαιριστές. Θυμίζουμε ότι πάρα πολλά συμβόλαια λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Μπίσες, Βαρμάτος, Βαρέλα. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα παραμείνουν ή υπάρχει διάθεση να παραμείνουν στο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Αλλά στην ουσία ο ΠΑΟΚ με μία κίνηση να κρατήσει τον Κάμπος και να τον ικανοποιήσει, έτσι, δεδομένου ότι έμπαινε στον τελευταίο χρόνο τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ, άνοιγε τους ασκούς του αιώλου και για τα συμβόλαια των άλλων ποδοσφαιριστών που μπαίνουν στο τελευταίο έτος της συνεργασίας τους με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εντάξει. Το κομμάτι των μεταγραφών πάντα έχει ενδιαφέρον, πάντα απασχολεί, πάντα αρέσει και στον κόσμο λίγο παραπάνω. Okay, το καταλαβαίνω. Απλά φέτος είναι λίγο το καλοκαίρι έτσι, γιατί είναι ένα από τα πρώτα καλοκαίρια που ο ΠΑΟΚ δεν καίγεται να πάρει, ξέρω εγώ, 7, 8, 10 παίκτες. Και οι επιλογές που είχε να κάνει ήταν συγκεκριμένες. Έκανε 2 νωρίς-νωρίς, του Χατσερίδη και του Ζαμπά, και είχε αφήσει άλλες 2, παύλα 3, βάζω για το μέσο, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Okay. Το καλό είναι ότι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι υπάρχει κορμός, ότι υπάρχει ομάδα έτοιμη και δεν έχει κάψα, να το πω έτσι, να τρέξει να πάρει παίχτη, να το βάλει μέσα στην ομάδα και να αγχώνεται για αυτό. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, FM και NO, το ονοματεπώνυμό σας και η απάντηση στο quiz μας με την ερώτηση πόσα ήταν τα γκολ του Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς στην περσινή σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Συνολικά έτσι, σε όλες τις διοργανώσεις. Έτσι, μπράβο. Και στο τέλος, εκεί κατά τις 3, θα κάνουμε την κλήρωση για να βρούμε τους 5 τυχερούς που θα πάνε την Τρίτη να δούμε το ΠΑΟΚ Βασιλεία από την Τούμπα. Λοιπόν,
Λοιπόν, είπες πριν Σταντάρ και ο κόσμος προχώρησε με τη σειρά του ένα βήμα παρακάτω. Α, είδες. Δεν θέλω Σταντάρ, γιατί λέει, υπάρχει και ένας Γκόικο Τσίμηρο και υπάρχει μια αγάπη στο συγκεκριμένο, έτσι, στον Γκόικο. Προφανώς θα ζήσουμε. Αυτός που ήταν κάπου είχα δει πιο νωρίς το καλοκαίρι. Όπα, τι σου λέω για τα απρόπτα, ρε Σινίκο, στην προπόνηση. Έλα. Έρχεται τώρα μήνυμα από ο ΠΑΟΚ FC, το training report της Πέμπτης και τα δυσάρεστα νέα για τον Μπίσεσβαρ. Δηλαδή, τι στόμα έχω, παιδιά. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι που δεν μπορώ στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Άσχημα. Τα δυσάρεστα νέα για Μπίσεσβαρ. Λοιπόν, για να δούμε. Όχι, θα πάμε στο διάλειμμα και μετά. Είναι όχι, θα πούμε τώρα, θα το πούμε τώρα. Εντάξει, όχι, δεν θα πάμε στο διάλειμμα γιατί τώρα ο κόσμος περιμένει. Άνοιξε ΠΑΟΚ FC, σε παρακαλώ. Ναι, ανοίγω, αλλά βλέπω ότι λίγο αργούμε. Αργούμε. Να τα ανοίξω εγώ, ο Νίκο, εδώ από τον υπολογιστή μου. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος λογίζεται ως βασικός. Πρόβλημα με επίσης βαρενόμψη βασιλείας. Να ξεφυσήξω. Τι σου είπα. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω. Ενοχλεί στο αριστερό γόνατο, πήρε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας από το ιατρικό τμήμα για τις 2 μέρες. Ωραία. Δεν αντέδρασε το πόδι κατά το επιθυμητό, με αποτέλεσμα το σφαιστή να έχει πρίξιμο και περιορισμό κινητικότητος, διαβάζω εδώ. Μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε. Παιδιά, εγώ το βλέπω το έργο, λες και είμαι στη μεσήμβρη. Η συμμετοχή του στους αγώνες με τη Βασιλεία θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη. Στους αγώνες, όχι στον αγώνα της Τρίτης. Ωραία. Ρώμα τα πράγματα, Ελένη. Σε μαγνητική θα υποβληθεί εντός της ημέρας και ο Μάρελ Καντουρί. Ωραία. Καλά, τα πάμε. Ναι. Ο Φερνάντο Βαρέλα ξεπέρασε ενοχλήσει από το χτύπημα που δέχτηκε με την Κράφσα και απονήθηκε κανονικά. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σφίξαμε, Νίκο. Δεν έκανα νεύμα. Απλά σήκωσε το κεφάλι μου. Εδώ είμαστε. Πάω Κωστά, θα συνεχίζουμε μέχρι και τις 3. Εδώ με Ελένη Μπούντου, η οποία σήμερα. Να ξέρετε, παιδιά, η Μπούντου κάθε φορά που έρχεται αλλάζει τουλάχιστον 10 με 12 φορές θέση στο στούντιο μέσα. Δηλαδή. Δεν έχω καταλάβει πώς κάθεται και βολεύεται σε μια καρέκλα. Δηλαδή, πώς δύσκολο είναι να βάλεις τα πόδια σου κάτω, την πλατούλα σου πίσω και να κάτσεις. Δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό δείχνει ότι είμαι ανήσυχος άνθρωπος. Α, okay. Είναι το μισογεμάτο ποτήρι, μπορείς να δεις και μισοάδιο. Λοιπόν, πάμε στα της πρωινής προπόνησης του ΠΑΟΚ. Σοκ με Μπίσεσβαρ. Γελάζεις, κοροϊδεύεις εσύ. Όχι, τώρα κοροϊδεύεις, έτσι. Αλλά φυσικά και είναι μεγάλο πλήγμα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Φυσικά και είναι μεγάλο πλήγμα για τον Εράσμα Λουτσέσκου. Και δεν συζητούσαμε κάτι άλλο, ρε Νίκο, νωρίτερα. Δηλαδή, αυτό έλα, που σου έχεις έλεγα. Εκεί παίχτες, εντάξει. Ποιον έχεις? Έχεις, πώς δεν έχεις? Έχεις τον Νουάρντα. Λάμπρου. Έχει τον Λάμπρου. Λάζαρος Λάμπρου. Έχει τον Βιερίνια. Ναι, και πίσω ποιο θα βάλω. Πίσω ποιο θα βάλω. Εγώ. Πίσω. Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι για μπροστά, όντως. Έχεις δίκιο. Ρε Σιπέντρο, τι εννοείς τη μαύρη γάτα είμαι. Πλάκα κάνεις. Εγώ σου είπα τι φοβάμαι σε αυτή την περίοδο πάντα όταν έτσι η ομάδα προετοιμάζεται. Επειδή το είδα μπροστά μου το έργο και στο φιλικό με την The Graphsup. Έτσι, με τον τραυματισμό του Βαρέλα, είπε ότι αυτό το οποίο φοβάμαι είναι αυτά τα απρόπτα στις προπονήσεις και στα φιλικά προετοιμασίας με φόντο ένα συγκεκριμένο, ένα σπουδαίο, ένα μεγάλο παιχνίδι όπως είναι αυτό απέναντι στην Βασιλεία. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, να διαβάσουμε για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Τους δέκτες σας, έτσι, τα ραδιόφωνά σας. Η πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ έτσι ολοκληρώθηκε με δυσάρεστα. Η ομάδα επέστρεψε σήμερα το πρωί στη νέα μεσηβρία σε αριθμούς προπονήσεων. Αλλά εκεί που περιμέναμε νέα από τον Φερνάντο Βαρέλα, τα άσχημα, τα δυσάρεστα ήρθαν από αλλού. Επιμένει ο φίλος ότι είμαι μαυρόγατα ολκής. Είναι δυνατόν? Δεν μόνο υιοθετώ. Όνομα δεν είπες. Δεν υιοθετώ. Κι εγώ δεν υιοθετώ, γιατί σου είπα, ήταν μια προοπτική την οποία έπρεπε να την έχουμε στο μυαλό μας. Δυσάρεστη μένα, αλλά έπρεπε να υπάρχει. Φαντάζομαι είναι στο μυαλό όλων των προπονητών. Περιμέναμε λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι περιμέναμε τα νέα από το μέτωπο του Φερνάντο Βαρέλα. Τελικά φαίνεται ότι ο έμπειρος υψηλός μου στόπερ είναι καλά. Βάσει έτσι του πρωινού report της προπόνησης, ο Φερνάντο Βαρέλα ξεπέρασε τις ενοχλήσεις από το χτύπημα που δέχθηκε με την Graphsup και προπονήθηκε κανονικά. Άρα δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τον Βαρέλα. Θα έχει και έτσι μερικές ημέρες στη διάθεσή του προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος για το μάτς της Τρίτης. Αλλά από εκεί και πέρα είχαμε θέμα σοβαρό με τον Diego Μπίσεσβαρ. Η εικόνα του Φερνάντο Βαρέλα να αποχωρεί υποβασταζόμενος ήταν αυτή που χαρακτήρισε το τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία κόντρα στην The Graphsup. Ωστόσο, άλλο είναι το πρόβλημα
που προέκυψε από το συγκεκριμένο μάτς. Το βλέπεις. Από το μάτς το τελευταίο αποκόμισε. Έτσι όπως βαρούσε Νερισίνικο αυτή. Δεν νομίζω ότι του Μπίσεσβαρ ήταν ένα θέμα χτυπήματος. Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και πήρε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας από το ιατρικό team για τις 2 ημέρες που η ομάδα είχε ρεπό. Το πόδι του δεν αντέδρασε κατά το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να έχει πρίξιμο και περιορισμό κινητικότητας. Ο Μπίσεσβαρ υποβλήθηκε ήδη σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού. Ωστόσο, η συμμετοχή του, και εδώ νομίζω ότι είναι το πιο έτσι, δύσκολο διαχειρίσιμο. Ναι, η συμμετοχή του στους αγώνες, δεν λέει στον αγώνα, με τη Βασιλεία θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη. Άρα, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς έχει στο γόνατο, okay. Δεν το αναφέρει το δελτίο τύπου, αλλά... Σφίξαμε. Πες το, ελεύθερα. Σίγουρα για το πρώτο είμαστε πολύ σφιχτά. Ναι. Και βλέπουμε και το δεύτερο, από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, τώρα έχουν έρθει όλοι και κατηγορούν εμένα. Μπουντού, βουντού, δηλαδή εγώ φταίω, ρε και παιδιά. Και μια καρφίτσα μαύρη. Δεν βλέπω να λες κάτι όμως. Δεν υιοθετώ εγώ. Δεν υιοθετώ. Πες κάτι να μην υποστηρίξεις. Έχω πει εδώ και χρόνια εγώ. Δεν χρειάζεται τώρα να. Τι να υποστηρίξω εδώ. Καριέρες έχουν καταστραφεί τώρα, όχι. Κλείς το μικρόφωνο του κυρίου. Λοιπόν. Και ο Ελκαντουρί έχει ένα θέμα. Περίμενε, ναι. Γιατί τελειώνει αυτό του Μπίσεσβαρ και έρχεται και έτσι μία παράγραφος, μία υποσημείωση. Σε μαγνητική θα υποβληθεί εντός της ημέρας και ο Ομάρ Ελκαντουρί. Θυμίζουμε ότι ο Ελκαντουρί είναι εκτός από το φιλικό με τη Γάνδη ήτανε, που ήταν να παίξει ο Ελκαντουρί και τελικά έμεινε στα πιτς και μπήκε στη θέση του ο Πέλκας την τελευταία στιγμή. Γενικά ο Ελκαντουρί είναι εκτός εδώ και αρκετές ημέρες, έτσι από τις τελευταίες ημέρες της παραμονής του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Φαίνεται ότι δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και σήμερα εντός της ημέρας θα υποβληθεί και ο Μαροκινός σε μαγνητική. Ακολούθησε σήμερα ατομικό πρόγραμμα υψηλής έντασης με την μπάλα, ωστόσο από τα αποτελέσματα της εξέτασης θα ξεκαθαρίσει αν θα είναι στη διάθεση του Ράσβαν Λουτσέσκου για τον αγώνα εδώ, βάζουμε έτσι ενικό αριθμό, της Τούμπας. Αυτά. Για τον Ελκαντουρί δεν είναι λίγο άσχημο που ενώ ξεκίνησε πολύ καλά στην προετοιμασία και όλα αυτά, έχει αυτό ένα θέμα που τον κρατάει πίσω. Αλλά τον Μπίσεσβαρ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον για την τρίτη off και βλέπουμε μετά για την άλλη τετάρτη. Και τον Μπίσεσβαρ ήταν λίγο ξαφνικό, ρε παιδί μου. Δεν ήταν κάτι που ξέρεις το είχε στο μυαλό σου ή το είχε φανεί να έχει κάτι. Θετικό για το Βαρέλο ότι προπονήθηκε κανονικά, οπότε από ό,τι φαίνεται αυτό το χτύπημα που είχε από το τελευταίο φιλικό το ξεπέρασε. Εντάξει. Ουάρντα θες αριστερά, έξω. Είμαι σε δίλημα. Εσύ γιατί προωθείς κατευθείαν ο Ουάρντα? Αφού είναι, ρε παιδί μου, τώρα όλοι λίγο, και λάμπρου. Κάτι, όλοι λίγο τον Ουάρντα. Τον έχουμε λίγο, ρε παιδί μου. Ξέρεις, λίγο σαν τον αδερφό το μικρό που είναι λίγο. Τον τρελό. Ναι, τον τρελό. Που, ρε παιδί μου, ξέρεις. Τον έχουν όλοι στον γκάζι, αλλά τον αγαπάνε, ρε παιδί μου, καταλαβες. Δηλαδή μπορεί να κάνει φασαρίες, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Αλλά επειδή είναι τέτοιος. Κάνει, ρε παιδιά. Τον αγαπάμε λίγο παραπάνω. Είναι ταυτόχρονα το μαύρο πρόβατο, αλλά και πιο αγαπημένος, ρε παιδί. Ναι, καταλαβες. Και σου λέω με τον Ουάρντα. Γίνεται αυτό που τον είδαμε πέρσι με τον Ατρόμητο να κάνει φοβερό πρωτάθλημα και λες, γιατί ρε εσύ να το κάνει με τον Ατρόμητο και να το κάνει η Τούμπα, ας πούμε, καταλαβες. Να σου πω κάτι, δέχομαι αυτό για Ουάρντα. Ξέρεις, αλλά να πάρει την μπάλα παριστερά, ας πούμε, την τρίτη. Μου έχεις και βγάλει τελείως από το πλάνο σου τον Λάμπρου. Εξαιρετικός. Πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Για τον οποίο εγώ ήρθε θέλω να πω πράγματα, αλλά βλέπεις ότι. Ναι, ρε παιδί μου, ωραία. Είμαι εγκρατής. Ναι, αλλά ας πούμε τον Ουάρντα τον κάνεις μια εικόνα την τρίτη να κόβει την μπάλα από το αριστερό στο δεξί. Ωραία, να σηκώνει το κεφάλι και να βαράει ένα τούβλο στη γωνία, καταλαβαίνεις. Το κάνεις εικόνα, σαφώς και το κάνεις εικόνα. Του Λάμπρου, μπορείς να κάνεις αυτό εικόνα. Έχεις εσύ πάρα πολλές εικόνες από Λάμπρου και. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω. Αρέσει λίγο προκατηλημένος. Όχι, δεν είμαι προκατηλημένος. Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, για τον Ουάρντα τι. Βάζουμε για τον Ουάρντα πρώτα τα θετικά του και μετά τα αρνητικά του. Θα μου πεις, μπορεί ο Ουάρντα να παίξει 70 λεπτά και να σε βγάλει από τα ρούχα σου. Να μην κάνει μισή σωστή πάσα. Οκ. Γι' αυτό όμως το πρόγραμμα είναι. Αλλά λοιπόν, το λέω γιατί ξέρεις. Πάντα έχουμε ένα αισιόδοξο. Θα τη βγάλουμε την ενδεκάδα μέχρι την Τρίτη. Θα τη βγάλουμε. Άσε, μην την πιάσεις στο στόμα σου γιατί βλέπεις τι γίνεται.
Όχι εσύ, να σου κάτι, στόμα σου εννοώ γενικά. Ότι πέφτεται από τα σύννεφα, ενώ όλα αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και, πρόγραμμα, και εγώ τα σκέφτομαι. Έτσι, τα σκέφτομαι και ανησυχώ γιατί το έχω δει το έργο μπροστά μου. Συμφωνώ. Αλλά όταν τα λέω, γιατί δεν τα σκέφτεστε, είμαι το μαύρο πρόβατο μετά όταν βγαίνω. Όχι, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Συμφωνώ. Ότι οι τραυματισμοί και τα μικροθέματα, οποιαδήποτε είναι, ειδικά σε περιόδους έναρξης σεζόν προετοιμασίας και όλα αυτά, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα περιμένεις ποτέ. Λοιπόν, ο φίλος Θωμάς γράφει στο μήνυμά του: η μόνη θέση που ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση ως backup είναι η θέση του center for που θα είναι καλός παίκτης. Στη θέση του αριστερού back την καλύπτει και ο Κρέσπο, όπως το έκανε και πέρσι. Και σαν τελευταίο σχόλιο, αυτοί που κράζουν σίγουρα ούτε διαρκείας πήραν, αλλά ούτε και θα πάρουν, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο το κράξιμο. Και επειδή ο υγιής κόσμος καταλαβαίνει την προσπάθεια της ΠΑΕ και γενικά του οργανισμού ΠΑΟΚ, δίνει την απάντηση με την αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Αυτό είναι. Οπότε οι μερικοί μικρόψυχοι θα πάρουν την απάντησή τους μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, φίλε Θωμά, να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί και εσύ νομίζω ότι ισοπεδώνεις κάποια πράγματα στην προσπάθειά σου να υπερασπιστείς κάποια άλλα πράγματα, γιατί και ο φίλος που έστειλε για τον σχεδιασμό είπε ΠΑΟΚ μέχρι τέλους, απλά άλλα πράγματα ακούσαμε στην αρχή της χρονιάς και άλλα είδαμε να γίνονται στην αρχή του καλοκαιριού, συγγνώμη, και άλλα είδαμε να γίνονται στην συνέχεια. Η μόνη θέση, λες, που θέλει ο ΠΑΟΚ ενίσχυση ως backup είναι αυτή του center for. Την θέλεις εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή την ενίσχυση, έτσι. Στα αριστερά θεωρείς ότι είσαι καλυμμένος με τον Κρέσπο. Ναι, καλά τα πήγε ο Κρέσπο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή η φυσική του θέση, έτσι. Ο Κρέσπο έχει μάθει σε ένα δίδυμο με τον Βαρέλα, στο κέντρο της άμυνας. Και πάντα δεν μπορείς να βγάζεις λύσεις εκ των έσων, έτσι. Μου λέει ποτάδε, έλα Μοσχοβίτη, μπες να παίξεις και εκεί, μωρέ. Και αν μου βγει, μου βγήκε. Ναι. Δηλαδή, okay, πώς έχεις τον Μάτος, έχεις και τον Κίτσιου προκειμένου να δίνεις μερικές ανάσες στο βασικό σου μπακ. Έτσι πρέπει να έχεις αντίστοιχα μια ομάδα η οποία θέλει να αλλάξει στάτους με συμμετοχή στην Ευρώπη, θέλει να χτυπήσει το πρωτάθλημα, θέλει και το κύπελο με ανοιχτά μέτωπα, τρία ανοιχτά μέτωπα, οφείλει να έχει σοβαρές λύσεις ως backup. Ναι, σαφώς ο Κρέσπο και φιλότιμος και αθόρυβος MVP τον είπε ο Λουτσέσκου, έτσι. Δηλαδή στη συνέντευξη που κάναμε και στην ερώτηση αν πρέπει να ξεχωρίσει κάποιον για την αθόρυβη δουλειά που ενδεχομένως να μην βγήκε προς τα έξω, να μην την αντιλήφθηκαν πολύ, τον Κρέσπο είπε. Άρα σημαίνει ότι ο προπονητής βλέπει πολλά πάνω στον Ισπανό, τα οποία ενδεχομένως δεν βλέπουμε εγώ και εσύ. Αλλά καλό είναι να υπάρχει και ένα backup το οποίο να μπορεί να σηκώσει και να ξεκουράσει τον Βιερίνια όποτε χρειαστεί. Έτσι, αυτό λέμε για το θέμα. Λοιπόν, και πλέον εγώ δεν θα το μελετήσω γιατί είναι το αρνητικό ενδεχόμενο. Απλά επειδή θέλω να τα έχω όλα να τα έχουμε όλα στο μυαλό μας, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη και μακάρι να είναι και απαιτητική όσον αφορά τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ στις τρεις διοργανώσεις. Έτσι. Αυτοί που κράζουν, λες, αυτοί που κράζουν σίγουρα ούτε διαρκείας πήραν. Πάντα ήμουνα κατά της φιλοσοφίας να βγάλεις παοκόμετρο, έτσι. Το αν κάποιος πηγαίνει, εξασφαλίζει το διαρκείας, δεν σημαίνει ότι τον κάνει περισσότερο ΠΑΟΚ ή λιγότερο από ΠΑΟΚ από κάποιον ο οποίος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα, ο οποίος φέτος το καλοκαίρι δεν πήρε το διαρκείας του, δεν το προμηθεύτηκε. Δεν μπορείς να κρίνεις και να βγάζεις το ΠΑΟΚόμετρο και να μετράς το πόσο ΠΑΟΚ είσαι εσύ ή το πόσο ΠΑΟΚ είναι ο άλλος από το αν πήρε το διαρκείας ή όχι. Λέει ο όμως. Καθένας ξέρει μέσα του πόσο ΠΑΟΚ είναι, πόσο πονάει και πόσο στηρίζει αυτή την ομάδα. Και σίγουρα δεν τον κρίνει αν είχε 200, 100, 300 ευρώ για να πάρει ένα διαρκείας. Σαφώς και το γεγονός ότι τα διαρκείας κινούνται με τέτοιους ρυθμούς, έτσι, με ξέφρενους ρυθμούς και υπάρχει αμόκ, υπάρχει τρέλα, είναι μόνο καλά δείγματα δείχνουν για την ομοιογένεια και το πόσο καλό κλίμα υπάρχει στις τάξεις των οπαδών, έτσι, και το πόσο φέτος το καλοκαίρι, νομίζω ότι από πέρσι, έτσι, με φόρα από πέρσι, στηρίζουν τη διοίκηση και την ομάδα, παρά το όποια λάθη της, παρά την αργοπορία της, την κόλληση εργίας ορισμένα με τα γραφικά. Έτσι, δεν χρειάζεται να χωρίζετε τον κόσμο και τους οπαδούς με το πόσο ΠΑΟΚ είναι κάποιος αναλόγως με το πόσα διαρκείας έχει στη διάθεσή του ή το πόσα ταξίδια έχει κάνει. Άλλοι μπορούν και καλά κάνουν, άλλοι όχι. Όλοι ΠΑΟΚ είναι. Μπράβο, Λένη. Πολύ καλή. Μπράβο. Βγήκε ένα ξέσπασμα. Μανιφέστο ήταν αυτό. Μπράβο. Συμφωνώ. Λέει ο φίλος ο Κώστας, ωραία, στέλνει και λέει: είναι κρίμα να μην μπορεί να παίξει αριστερό εκτρέμο Βερίνια τώρα που χτύπησε ο Μπίσεβερ επειδή δεν πήραν ένα νορμάλ αριστερό μπακ. Κρίμα. Τώρα δεν να πει όμως. Εδώ έχει δίκιο.
Δεν είπε ο τύπο φίλο. Είναι κρίμα να μην μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ με Βεϊρίνια τώρα που χτύπησε ο Μπίσεσβαρ επειδή δεν πήραν ένα νορμάλ αριστερό μπακ. Κρίμα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω εδώ. Δες τώρα τι γίνεται στο μυαλό του καθενός. Δεν μπορώ να διαφωνήσω όμως. Δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο. Και έχεις και το Βιερίνια χαρούμενο, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, θα μπούμε λίγο στα διαρκείας, μιας και το ανοίξαμε το θέμα. Να μιλήσουμε και με νούμερα. Τι γίνεται, τις σκέψεις που κάνουν στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ζούμε καλοκαίρι που υπάρχει σκέψη να μπει φράγμα. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Ναι, να μπει κόφτη το διαρκείας, έτσι. Ναι, είναι φοβερό. Για τα μάτς με Βασιλεία, έτσι τι ακριβώς θα ισχύσει για το συγκεκριμένο μάτς και για τα εισιτήρια τα οποία θέλει ο κόσμος να προμηθευτεί μεμονωμένα. Να μπούμε λίγο και στα της Βασιλείας, γιατί μας αρέσει που γίνεται εκεί ένα μπερδεουέι, έτσι υπάρχει ένα μπέρδεμα ωραίο. Η διοίκηση τα βάζει με τον κόσμο, ο κόσμος τα βάζει με την διοίκηση. Mm-hmm. Να σου πω κάτι. Θα πω μόνο μια ατάκα και μετά θα δώσω το διαγωνισμό και θα πάμε και θα στο διάλειμμα. Για πάντα, ναι. Έτσι, και θα σιωπήσω τι ωραίο θα ήταν για να πω, για να ξεκουραστώ κιόλας. Είσαι οπαδός, έτσι. Λέμε τις Βασιλείες και ακούς τη διοίκηση ότι η Βασιλεία μπορεί και μόνη της. Mm-hmm. Δηλαδή χωρίς εσάς. Είσαι εσύ οπαδός, έτσι. Ακολουθείς την ομάδα σε ταξίδια ή πηγαίνεις στο γήπεδο και ξαφνικά διαφωνείς με κάποια τακτική της ομάδας σου, διαφωνείς με κάτι το οποίο πάει να γίνει, έχεις εκφράσει έντονα την αντίδρασή σου, εγώ στο αναγνωρίζω, αλλά ακούς τη διοίκηση να σου απαντάει λέγοντας ότι τα καταφέραμε στο παρελθόν και μόνοι μας, μπορούμε και αυτή τη φορά στην Τούμπα να τα καταφέρουμε να πετύχουμε μόνοι μας. Σκληρό. Θα πω εγώ. Σκληρό, γιατί και λίγο, ρε παιδί μου, πρωτοφανές μου φαίνεται εμένα. Okay, άντε, το να κράζουν οι παδί τη διοίκηση, εντάξει, το έχουμε ξαναδεί. Αλλά να απαντάει έτσι η διοίκηση, δεν το βλέπουμε και πολύ συχνά. Μπορούμε και μόνοι μας, περνώ και μόνοι μου καλά. Περνώ και μόνοι μου τα καλά. Τα καταφέρνω μια χαρά. Σε μουσικό χαλί. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Μάλλον η οργανωμένη παδί, η Ελένη, δεν πρέπει να είναι η οργανωμένη παδί που έχουμε εμείς στο νου μας. Εντάξει, λίγο στην Ελβετία πρέπει να είναι λίγο πιο light τα παιδιά. Εντάξει, πρέπει να είναι λίγο. Πιο κυριλέ. Φαντάζομαι να βγαίνει μια ανακοίνωση. Όχι, όχι. Εδώ και να λέγε. Κάνε λίγο εικόνα να βγει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Πες ότι αντιδρούν οι οπαδοί, ναι, ναι, ρε παιδί μου, σε κάτι. Και λένε ότι δεν θα. Εμπάργο στην Τούμπα. Έτσι, ναι, μποϊκοτάρουμε, ναι, το μάτς της Τούμπα στην Αποχή. Τρίτη. Αποχή. Μπράβο, κανείς στο γήπεδο για τους χύψη λόγους. Και να βγει η διοίκηση. Να βγει ο Κυριάκος, ναι, Κυριάκος διαστόματος, ναι, της διοίκησης, βέβαια, και να πει ότι εκ μέρους της διοίκησης του ΠΑΟΚ σας ανακοινώνουμε ότι ναι, μένει, σας κατανοούμε και τα λοιπά, αλλά περνάμε και μόνοι μας καλά. Αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί και μόνος του, το έχει καταφέρει και στο παρελθόν. Τα έχει καταφέρει και στο παρελθόν. Σίγουρα στο παρελθόν τα έχει καταφέρει και μόνος του, γιατί είπαμε είναι η πιο έμπειρη ομάδα σε άδεια γήπεδα. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Ξέρεις, με βάση την περσινή χρονιά αποδείξαμε ότι τα καταφέραμε και μόνοι μας, άρα θα πορευτούμε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας. Να έρχεται. Ανταφέμουν, νίντζα, κράου, πα. Για πες λίγο. Ωραία πράγματα. Για το κάνεις λίγο εικόνα αντίστοιχα στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα. Δεν νομίζω τα παιδιά της Βασιλείας είναι τόσο οργανωμένα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Νομίζω το έχουν λίγο αλλιώς. Επίσης. Ναι. Άμα είναι να κλείσει η 8 για 20 άτομα. Για 20 και 30 άτομα, αυτοί παιδιά. Ας ενημερώσει κάποιος ότι ναι, μεν υπάρχει ονομαστικό εισιτήριο. Ωραία. Αλλά το ονομαστικό εισιτήριο, ρε παιδί μου, εντάξει, μην νομίζετε δηλαδή ότι έχει και. Δηλαδή και το πατρόνιμό σας μέσα και τέτοια. Εντάξει, δηλαδή. Να σου πω κάτι. Ξέ... Μπορεί να γίνει δουλίτσα. Ωραία. Μην τρελαίνεστε. Τέτοια... Άμα είναι να κλείσει για 20 άτομα και 30 τώρα και να είναι όλοι άδεια, δεν λέει. Αν κλείσει, ναι, για καμιά 200-300, να πω και okay, ήρθανε. Ενημερώστε. Δηλαδή για 20 άτομα κρίμα είναι. Στείνεται ο κόσμος σε ουρές και περιμένει για ένα εισιτήριο. Ισχύει το σκηνικό που γινόταν πιο παλιά που όταν ήταν καμιά 15-20 αριά, έτσι ξέρει από χορηγούς, από τέτοια που τους βάζανε κάπου εκεί στη 2 πάνω. Όχι, βέβαια, βέβαια. Αλλά τους βάζουν και από εκεί. Και από την 8. Κοίτα, όταν δεν έχεις πάρα πολύ κόσμο, ναι, έτσι, για να φιλοξενηθείς στη θύρα 8 που είναι κατά εξοχήν για τους φιλοξενούμενους, τους βάζανε στην πλευρά των χορηγών. Γιατί ήταν λίγα άτομα, οπότε ήταν κρίμα να κλείσει μια ολόκληρη θύρα για 30-35, ναι, άτομα, 40. Ναι. Οπότε πήγαιναν εκεί στην πλευρά των χορηγών και άνοιγε κανονικά η 8 για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Οπότε, παιδιά, αν το σκέφτεστε έτσι καμιά εικοσαριά εσείς να πάτε κόντρα στους οπαδούς και να βρεθείτε στο γήπεδο της Τούμπας. Μην πάτε στην 8 τώρα. Ναι, έτσι, αφήστε την 8 για τον κόσμο. Λοιπόν, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τον παίχτη, τον αριθμό μάλλον, τον γκολ που σημείωσε πέρσι ο Αλεξάνδρ Πρίγκοβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ούτως ώστε στις 3, σε περίπου μία ώρα από τώρα, να μπείτε στην κλήρωση. Μπαίνουν στην κλήρωση σωστές απαντήσεις.
για τα 5 εισιτήρια που θα δώσουμε για το ΠΑΟΚ Βασιλεία την ερχόμενη Τρίτη στις 8.30. Έτσι. Αρκετοί τα πηγαίνετε καλά. Βρίσκετε την απάντηση. Κάποιοι λίγο στην αρχή βιαστικοί, επιπόλαιοι. Δεν το ζήτησαν καλά, δεν το μέτρησαν καλά. Οκ, okay, γιατί και εγώ με τα νούμερα δεν τα πάω καλά, είναι η αλήθεια. Δηλαδή σκέφτηκαν ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε νωρίς-νωρίς από την Ευρώπη πέρσι, άρα. Άρα θα έχει λίγα, αλλά επειδή έβαλε πολλά, κάποιοι από εσάς λίγο το νούμερο το χάσες. Συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ την καλύτερη επίθεση δεν είχε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Είχε την καλύτερη επίθεση και νομίζω όσον αφορά την άμυνα έπαιζε μαζί με την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Άρα καλύτερη επίθεση με μονοψήφιο νούμερο δεν βγαίνει, ρε παιδιά. Όντως. Όπως και να το κάνουμε. Συνεχίζετε λοιπόν να στέλνετε για την κλήρωση μέχρι τις 3 που θα την κάνουμε, για τα 5 εισιτήρια. Εμείς πάμε στο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο για την τελευταία ώρα. Εδώ είμαστε για μία περίπου ώρα ακόμη στον Λίμπερο 107,4, τρίωρο ΠΑΟΚ 24, έτσι καλοκαιρινό ΠΑΟΚ 24, για λίγες ακόμη ημέρες τρίωρο, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο Μοσχοβίτη. Δεν ξέρω. Περιμένεις το πρόγραμμα. Ναι. Ξέρεις ότι ο τηλεοπτικός σταθμός Έψιλον έστειλε στην Λίγκα, απέστειλε στην Super League επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για να αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 7 ΠΑΕ που δεν έχουν συμβόλαιο. Κάτι έμαθα. Ναι, λοιπόν, είναι μια είδηση που βγήκε χθες, η οποία αν και εφόσον γίνει αποδεκτή, αλλάζει φυσικά το τοπίο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς μπαίνει στο κόλπο, μπαίνει στο παιχνίδι και το κανάλι Έψιλον βεβαίως. Ιδιοκτησίας, το λέμε Ιβάν Σαββίδη. Πώς το λέμε, του Ιβάν Σαββίδη. Ιδιοκτησίας Ιβάν Σαββίδη, ναι, κατάλαβα. Ιδιοκτησίας Ιβάν Σαββίδη. Πώς το πούμε, την Τετάρτη, λοιπόν, χθες έφτασε στα γραφεία της διοργανώτριας επιτροπής έτσι, επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από το κανάλι Έψιλον, από τον τηλεοπτικό σταθμό Έψιλον, για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των 7 ομάδων που δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Θυμίζουμε ότι 7 ομάδες είναι ακόμη στον αέρα, καθώς δεν έχουν βρει τηλεοπτική στέγη και φυσικά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό ζήτημα με φόντο την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος, καθώς 7 ΠΑΕ δεν έχουν έρθει σε συμφωνία με κανένα κανάλι, δεν έχουν έρθει σε συμφωνία με το συνδρομητικό και γενικώς βρίσκονται στον αέρα στην παρούσα φάση. Μιλώντας για τις 7 ΠΑΕ που είναι τηλεοπτικά άστεγες, βεβαίως αναφερόμαστε σε Παναθηναϊκό, σε Άρη, σε Ατρόμητο, σε Ξάνθη, σε Πανετολικό, σε Λαμία και σε Απόλλων Σμύρνης. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουν όλοι αυτοί. Ωραία. Αλλά η επιλογή του Έψιλον υπάρχει πάντα, εγώ νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πάντα, ναι. Απλά χθες για πρώτη φορά πήρε επίσημη μορφή. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ξάφνιασε, αν θέλεις, όλου τον κόσμο που διάβασε τη συγκεκριμένη είδηση. Γενικότερα υπήρχε σαν φιλολογία το συγκεκριμένο ότι το κανάλι Έψιλον ενδιαφέρεται για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των 7 ΠΑΕ, ωστόσο χθες πήρε επίσημη μορφή το συγκεκριμένο ενδιαφέρον αφού έφτασε στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής επιστολή από το κανάλι Έψιλον. Σίγουρα το ενδιαφέρον του Έψιλον είναι έτσι σε πολύ πρώιμο στάδιο, δεν έχουν γίνει κουβέντες και συζητήσεις ούτε για χρονικές διάρκειες, ούτε για χρήματα, εννοώντας βεβαίως ότι δεν έχουν μπει σε λεπτομέρειες προκειμένου να συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα ενδελεχώς. Είναι ακόμη έτσι μία πρώτη ανάγνωση του ενδιαφέροντος που δείχνει το Έψιλον να δώσει λύση στην Super League προκειμένου να ξεκινήσει το πρωτάθλημα χωρίς να υπάρχουν εκκρεμότητες και βεβαίως πολύ σοβαρές εκκρεμότητες όταν οι μισές σου σχεδόν ομάδες είναι χωρίς τηλεοπτική στέγη, έτσι. Έτσι είναι, απλά εγώ επιμένω και λέω ότι το Έψιλον είτε έτσι είτε αλλιώς αργά ή γρήγορα θα μπει σε αυτό το παιχνίδι που έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά. Ήδη, όπως όλα δείχνουν, το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βασιλεία στην Ελβετία θα μεταδοθεί από το Έψιλον. Έχει μπει μέσω της Εθνικής Ομάδας, έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχει αναλάβει. Είδαμε ήδη δύο παιχνίδια. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Εθνικής. Τώρα, αν θα είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω.
Επίσης, αυτοί όλοι που είναι εκτός τηλεοπτικών συμβολών μέχρι τώρα, οι άστεγοι όπως λένε, έχουν κάποια κοινή γραμμή, ξέρουμε, ζητάνε κάτι συγκεκριμένο, απλά, ξέρουν τι θέλουν. Θα σου πω, απλά είναι προτιμότερο να πορεύονται μαζί από το να βγαίνει κάθε μία πολύ από ωραία. Τις 7 ΠΑΕ, έτσι, δεν έχει λογική το συγκεκριμένο. Πολύ και ωραία. Να διεκδικεί, να ζητάει πράγματα, γιατί προφανώς μία φωνή αντί 7 φωνών δεν έχει την ίδια δυναμική. Πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά. Ωραία, συμφωνώ. Το θέμα μου είναι το εξής, ότι τι ζητάνε, ξέρουμε. Προφανώς τηλεοπτική στέγη ζητάνε. Ναι, από πλευρά χρημάτων, ρε παιδιά. Από πλευρά χρημάτων. Έχουν κάποια συγκεκριμένη πολιτική όλοι αυτοί. Προφανώς δεν θα έχουν. Δεν θέλουν ένα. Δεν έχουν βγει νούμερα με λεπτομέρειες τι ακριβώς ζητάνε, έτσι. Αλλά σαφώς το τηλεοπτικό και τα τηλεοπτικά δικαιώματα πολύ και ωραία. Το πού θα υπόκεινται τηλεοπτικά είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τις ΠΑΕ, γιατί μην ξεχνάς ότι αυτή είναι η βασική ζωή χρημάτων. Συμφωνώ, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Απλά οι συγκεκριμένοι, δηλαδή έχουν ανάγκη τα συγκεκριμένα χρήματα, όποια και είναι αυτά. Από το ε, από την όβα, από το. Κάπου είδα και ένα σενάριο που θέλει. Αλφα και αντένα, κάτι τέτοιο κάπου πήρα. Κάπου είδα. Δεν ξέρω. Βάλε και το μέγκο στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Βάλε και το μέγκο στο παιχνίδι. Έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα. Οκ, προφανώς και δεν θα. Επειδή με αυτά θα βγάλει σεζόν, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εσόδων σου. Έτσι έχει μάθει τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια. Δεν πρέπει να είναι και λίγο ξεκάθαρο το τι ζητά και το τι θέλει. Ωραία. Το ε λόγω του Σαββίδη, ας πούμε, έκανε αυτή την πρόταση. Οκ. Okay. Δεν ξέρουμε και από το ε τι ακριβώς γίνεται και τι δίνεται στους συγκεκριμένους. Αλλά. Και από την άλλη. Είναι μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τι θέλει ο καθένας. Και από ο καθένας δεν θέλει, ναι. Έχεις τον υφυπουργό αθλητισμού, έτσι, ο οποίος με επιστολή του στην Super League καλεί τις ομάδες να ξανασκεφτούν. Στην ουσία πιέζει, έτσι, κατά κάποιον τρόπο. Τις ομάδες να ξανασκεφτούν την πρότασή του για 12 ομάδες, σημειώνοντας, τονίζοντας πως η πολιτεία δεν θα στηρίξει κανένα άλλο μοντέλο. Mm-hmm. Είχαμε, νομίζω την Τρίτη αν δεν κάνω λάθος, επιστολή από τον κύριο Βασιλιάδη προς τον πρόεδρο της Super League, τον κύριο Βαγγέλη Μπαταγιάννη, έτσι, επιστολή μέσω της οποίας καλεί τα μέλη του συνεταιρισμού. Το καλή βεβαίως μπορεί να αντικατασταθεί και με οποιοδήποτε άλλο ρήμα θέλεις, Νίκο. Mm-hmm. Καλεί τα μέλη του συνεταιρισμού να ξανασκεφτούν την πρότασή του για μείωση του αριθμού των ομάδων σε 12. Βεβαίως πλασάροντας και ένα πακέτο, ένα πενταετές πακέτο οικονομικής στήριξης μέσω σύμπραξης της ΕΡΤ με την ΝΟΒΑ. Σκεφτείτε με γνώμονα το μακροπρόθεσμο καλό του ποδοσφαίρου και όχι την πρόσκαιρη και σε θολό και εξαρτημένο περιβάλλον επιβίωση. Άλλο μοντέλο που προφανώς έχετε στο μυαλό σας, εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε. Μακάρι να δικαιωθείτε εσείς. Σε κάθε περίπτωση, λέει και σημειώνει ο υφυπουργός αθλητισμού, καλή τύχη και καλό καλοκαίρι. Δηλαδή, ηρωνικό θα το χαρακτηρίζει. Δηλαδή, εσύ τι διαβάζεις πίσω από την επιστολή του κύριου Βασιλιάδη προς τον πρόεδρο της Super League? Διακρίνω μια ειρωνία. Σου λέει, θέλω να ξανασκεφτείτε την πρότασή μου, έτσι, για 12 ομάδες, γιατί με την συγκεκριμένη προοπτική των 12 ομάδων προσφέρεται και ένα πακέτο για 5 χρόνια, χρονικός ορίζοντας πενταετίας, το οποίο βεβαίως θα έχει σύμπραξη της Νόβα με την ΕΡΤ για να μοιράζονται και τα παιχνίδια με όλα αυτά τα οποία ζητάει ο κύριος Βασιλιάδης. Αλλά σου λέει ο υφυπουργός. Το έχει και λίγο take it or leave it αυτό, έτσι. Αλλά σου λέει, my way or the highway. Άμα. Λοιπόν, σου λέει ο κύριος Βασιλιάδης, σκεφτείτε το και πείτε μου, βέβαια, η πολιτεία να ξέρετε ότι δεν μπορεί να στηρίξει άλλο πλάνο. Το τι έχετε εσείς στο μυαλό σας ή για το τι ψάχνεστε δεν μας αφορά και πολύ, γιατί εμείς έχουμε το συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό μας, το οποίο θεωρούμε ότι είναι μακροπρόθεσμο, το οποίο θεωρούμε ότι θα κάνει καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι το μόνο το οποίο μπορούμε να στηρίξουμε. Κανένα άλλο πλάνο δεν χωράει και δεν θα έχει προφανώς τη στήριξή μας. Σκεφτείτε το, τα λέμε και καλό καλοκαίρι. Μάλιστα. Ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος, αλλά σου λέω. Ο συγκεκριμένος έχει αυτή την πρόταση, δεν νομίζω να ακούει κάτι άλλο.
που αφορά το τηλεοπτικό των συγκεκριμένων. Έχει την άλλη την πρόταση που έχει να κάνει με το πρωτάθλημα που επίσης δεν ακούει κάτι άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει κι αυτός με τη στάση του. Δεν έχω καταλάβει αν βοηθάει ή αν απλά θέλει να γίνει το δικό του για να το παρουσιάσει ως μια δική του επιτυχία και λόγω των εκλογών που έρχονται. Ας νομίζω ότι σίγουρα το κάνει γι' αυτό το λόγο. Άλλη κουβέντα. Εντάξει. Λοιπόν, να διαβάσω και το μήνυμα του φίλου Γιώργου. Αν ο Καντουρί είναι καλά, είναι δεδομένο ότι θα παίξει αυτός στη θέση του Μπίσεσβαρ. Αλλιώς Λάμπρου. Φίλε Γιώργο, στεναχωρείς όμως τον έτερο φίλο Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος εξ αρχής βρήκε την λύση στο πρόσωπο του Αμν Ουάρντα. Ο Ελ Καντουρί, όπως σημειώσαμε και νωρίτερα, θα υποβληθεί σε μαγνητική σήμερα το απόγευμα, από τα αποτελέσματα της οποίας βεβαίως εξαρτάται και η συμμετοχή του στον αγώνα με την Βασιλεία. Και μιας λοιπόν και ανέφερε στον Λάζαρου Λάμπρου, ίσως έτσι είναι η πιο ευχάριστη έκπληξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Ο Λάμπρου, ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα Φόρτσα για την προετοιμασία και βεβαίως μεταξύ άλλων έκανε σαφές πως επιθυμία του είναι να παραμείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και να παλέψει βεβαίως για μία θέση στην ενδεκάδα. Μάλιστα υπάρχει και ερώτηση για τον εσωτερικό ανταγωνισμό και το πόσο εύκολο είναι να βρει ο ίδιος μία θέση στο ρόστερ και στην ενδεκάδα. Όπου κι αν είσαι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και εδώ είμαστε αρκετοί παίκτες στη θέση μου. Πιστεύω ότι ο καλύτερος θα παίξει. Έφυγαν παίκτες που είχαν σημαντικό ρόλο, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Φέτος πράγματι είναι μια καλή ευκαιρία να πάρω τις ευκαιρίες μου και να δείξω ποιος είμαι, βοηθώντας τον ΠΑΟΚ όσο περισσότερο μπορώ. Από τον Λάμπρου δεν έχουμε πάρα πολλές εικόνες, η αλήθεια είναι, γιατί ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Γενάρη, έφυγε πολύ γρήγορα ως δανεικός, επέστρεψε πάλι. Γενικότερα δεν έχουμε καλή εικόνα παρά μόνο όσο τον έχουμε δει μέσα από το δανεισμό του στις άλλες ομάδες, έτσι. Ναι. Για το πόσο έχει αλλάξει ο Λάμπρου στον 1,5 χρόνο, έτσι, από τότε που τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ, ο ίδιος απάντησε λέγοντας ότι σίγουρα δεν είμαι ο ίδιος, έχω εξελιχθεί ποδοσφαιρικά και έχω περισσότερες εμπειρίες. Τότε είχα ένα εξάμεινο σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν είχα κάνει και προετοιμασία εκείνο το καλοκαίρι. Μετά και σε αυτόν τον 1,5 χρόνο πήγα στον Πανιόνιο και έπαιξα βασικός. Αναπτύχθηκα ως ποδοσφαιριστής και τώρα είμαι πιο έτοιμος να παίξω στον ΠΑΟΚ. Για το αν υπάρχει έτσι στο μυαλό του το πλάνο του να αναχωρήσει εκ νέου δανεικός, αν και σκληρό, έτσι. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα, αν και εφόσον καταλήξει ο Λουτσέσκου στο γκρουπ το οποίο θέλει να δουλέψει και να πορευτεί μαζί του μέσα στη σεζόν. Ο Λάμπρου απαντάει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη, έτσι. Και το λέω από την αρχή αυτό. Ήμουν 1,5 χρόνο δανεικός και εκεί που ήμουν ήθελα να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ. Τώρα δίνω τα πάντα για να μείνω. Νομίζω ότι είναι έτσι είναι πολύ σαφές για τον ίδιο και με μεγάλη της ποδοσφαιρική οριμότητα. Δείχνει ότι θέλει να παραμείνει και νομίζω ότι μέσα από τη σκληρή δουλειά θα το δείξει και μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να παίξει δεκάδα την Τρίτη, δεν ξέρεις. Για τις... Έχεις πάντα πράγματα. Αποκλείεται. Ουάρντα έλεγες πριν από λίγο, γιατί τα αλλάζεις τώρα. Είπα μπορεί να παίξει, ρε παιδί μου, αποκλείεται. Έπαιξες πολύ Ουάρντα, κατευθείαν αυτό σου ήρθε στο μυαλό. Λοιπόν, για τις εντυπώσεις του από τον Λουτσέσκου και από τα όσα αποκόμισε δουλεύοντας με τον Ρουμάνο πάνω στην Ολλανδία, είπε ότι είναι ένας προπονητής που ξέρει τι θέλει και τα ζητάει από το ποδοσφαιριστή. Ήδη μαθαίνω από αυτόν, αν και ποτέ δεν σταματάς να μαθαίνεις τη ζωή. Αλλά συγκεκριμένα προσπαθεί να μου περάσει τον τρόπο παιχνιδιού του και τι θέλει από τους εξτρέμ και εγώ από την πλευρά μου κάνω τα πάντα για να δώσω όλα αυτά. Μιλάει βεβαίως και για το κεφάλαιο εθνική, για το εξωτερικό, για το κομμάτι της τακτικής, έτσι, δεδομένου ότι υπολείπεται συγκριτικά με το υπόλοιπο ρόστερ το οποίο δούλευε από πέρσι με τον Λουτσέσκου και βεβαίως αποθεώνει τον ΠΑΟΚ. Έβλεπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα από πέρσι που βρισκόταν στον Πανιόνιο και λέει μάλιστα ότι ερχόμενος εδώ βλέπω ότι πράγματι αυτό ισχύει. Υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες, υπάρχει συνοχή και το επίπεδο είναι σίγουρα πολύ υψηλό. Αυτά και από τον Λάζαρο Λάμπρου. Υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συνέντευξη και από τον Ρόμπερτ Μακ. Θα την πούμε στο τελευταίο ημίωρο
της εκπομπής, γιατί ο Σλοβάκος κάνει έναν απολογισμό του δανεισμού του στον ΠΑΟΚ, μιλάει για τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου, για το πώς έφυγε από την Zenit, τι μεσολάβησε πέρσι, τι μεσολάβησε φέτος. Έτσι πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον Ρόμπερτ Μακ. Λοιπόν, να ανοίξουμε ως μια παρένθεση για τα διαρκείας που χρωστάμε από την αρχή της εκπομπής, γιατί χθες, τέτοια ώρα δεν λέγαμε ότι είναι θέμα χρόνου να σπάσει το φράγμα των 10.000 διαρκείας. Και έσπασε, Νίκο. Εννοείται ότι έσπασε, γιατί χθες το απόγευμα το νούμερο έφτασε τις 10.736 καρτέλες, από τις οποίες τα 7.775 αφορούν ανανεώσεις των περσινών κατόχων. Έτσι, νομίζω ότι οι προσδοκίες ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Υπάρχει μεγάλη δίψα και πάρα πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο. Καθημερινά υπάρχουν ουρές και νομίζω ότι πολλοί από εσάς το βλέπετε και εμείς το βλέπουμε μέσα από τις φωτογραφίες και μέσα από την εικόνα που έχουμε από το τι γίνεται καθημερινά στα γραφεία της Τούμπας αναφορικά με τα διαρκείας. Και μάλιστα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται πολύ σοβαρά να βάλουν ένα όριο στις 21.000 κάρτες, γιατί φαίνεται ότι είναι ένα νούμερο που βάσει τον ρυθμό, βάσει του ρυθμού που φεύγουν τα διαρκείας. Και σήμερα πολύ... το νούμερο λογικά θα ξεπεράσει τις 11.000. Είναι το νούμερο, δεν είναι αποκλείεται αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση να φτάσει εκεί πέρα. Έτσι ακριβώς, είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί και να φτάσει το συγκεκριμένο νούμερο, οπότε υπάρχουν σκέψεις για να μπει όριο, να φτάσουν τα 21.000 και να μην διαθέσουν περαιτέρω κάρτες, καρτέλες διαρκείας, έτσι. Προκειμένου να έχουν κάποια εισιτήρια, έτσι, για ντέρμπι, για ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία θα διαθέσουν σε κόσμο που θα έρχεται από το εξωτερικό, που θα ταξιδεύει από την υπόλοιπη Ελλάδα, να τα προμηθεύσουν μέσω διαδικτύου, να είναι κάποια εισιτήρια μη δεσμευμένα, να είναι διαθέσιμα για τον κόσμο. Τώρα, αναφορικά με τα εισιτήρια διαρκείας, με τα εισιτήρια τα απλά, τα μεμονωμένα, που αφορούν το μάτς με την Βασιλεία, αυτά θα είναι στη διάθεση του κόσμου από την Δευτέρα το πρωί. Ναι, μεν είναι λίγες οι ώρες. Γιατί με κοιτάς έτσι? Μου κάνει εντύπωση που θα είναι τόσο αργά. Σήμερα δεν μπορείς να βρεις εισιτήριο για το μάτς με τη Βασιλεία. Εκτός και αν πάρεις διαρκείας. Ναι, γι' αυτό λέω, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Θα είναι Δευτέρα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούν ταυτόχρονα και μεμονωμένα εισιτήρια για τη Βασιλεία και διαρκείας. Και πλέον αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος κυρίως ψάχνει και ζητάει τα διαρκείας. Οπότε αποφάσισαν τα εισιτήρια για το μάτς με τη Βασιλεία να βγουν, να είναι στη διάθεση του κόσμου την Δευτέρα το πρωί και βεβαίως μέχρι πριν και από το μάτς της Τρίτης, ώστε να οι υπόλοιπες μέρες να είναι ελεύθερες για τα εισιτήρια διαρκείας βεβαίως. Το Σαββατοκύριακο διαδικτυακά θα πραγματοποιείται η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας, έτσι ανοιχτά και το Σαββατοκύριακο το σύστημα, προκειμένου να κυλάει η διαδικασία. Λοιπόν, αυτά και από τα εισιτήρια διαρκείας. Εμείς, για να μην περιμένετε την Δευτέρα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Τη Δευτέρα να ανοίξουν τα εκδοτήρια, σας κάνουμε δώρο. Θα έχει ξυλό Δευτέρα. Αν είναι δηλαδή όντως σε μια μέρα μέσα, όμως, δύο. Με αυτή τη λογική, πανηγύρι μεγάλο. Αν και εφόσον το νούμερο φτάσει 21.000. Έτσι, καλά, δεν φτάσει μέχρι Δευτέρα. Όχι. Θέλω να σου πω για μέσα στη σεζόν. Δεν θα δούμε έτσι τις εικόνες που βλέπαμε πέρσι και πρόπερσι με το να στείνονται στις ουρές από πολύ νωρίς το πρωί. Σε φτιάχνει, κάποιοι... το λες σαν να σου λείπει. Δεν θα το δούμε αυτό. Σου λέω ότι θα έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα διαρκείας τους. Άρα τα εισιτήρια τα οποία θα είναι διαθέσιμα για ωραία, δυνατά παιχνίδια, για ντέρμπι, θα είναι διαθέσιμα μόνο μέσω διαδικτύου. Άρα στην Τούμπα δεν θα έχουμε ουρές στην Τούμπα για ένα μαγικό χαρτάκι και τα σχετικά. Αυτό σκέφτηκα. Ναι. Λοιπόν, δώσε το διαγωνισμό μας. FM, κενό, ονοματεπώνυμο και τον αριθμό, τον γκολ που πέτυχε ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς πέρσι με τον ΠΑΟΚ. Και μπαίνετε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν το τέλος, εκεί 3 παρά 5 περίπου. Στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βασιλεία. Έτσι. Τον αριθμό των γκολ πέτυχε πέρσι. Αρκετοί το έχετε βρει. Κάποιοι είστε εκτός. Okay. Κάποιοι έχουν κολλήσει ένα συγκεκριμένο νούμερο. Ναι, όντως. Το βλέπεις έτσι που παίζει επίσης πάρα πολύ. Μήπως έχουν ξεχάσει κάποια διοργάνωση δεν μέσα. Ξέρω.
Γιατί δεν θυμάμαι τώρα αναλυτικά. Μην μένετε μόνο στο πρωτάθλημα, γενικά λέμε. Σε όλες τις διοργανώσεις. Σε όλες τις διοργανώσεις από την ώρα που ξεκίνησε η σεζόν. Να θυμίσω εδώ τη Μέστερσουτ, έτσι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Είχε μην ξεκινήσει. Δίνεις ρε εσύ βοήθεια, ρε. Δυόμιση ώρα είναι ρε Σινίκος, δώσω λίγο μια βοήθεια. Μην είσαι κακός. Οι νικητές θα προκριθούν για την κλήρωση. Μόνο τη Δευτέρα έχουν, έχει ο κόσμος στη διάθεσή του τα... την ευκαιρία για τα εισιτήρια με, το... με τη Βασιλεία. Ναι, ναι. Ας βοηθήσουμε λίγο. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο τελευταίο μισάωρο να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα, και στα μπασκετικά. Από ό,τι βλέπω, Άλφα Σίγμα γενικά έχει ηρεμήσει λίγο. Αυτό ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι πάρα πολύ ήσυχη. Ναι, ναι. Και ο Ραφαήλ και ο Γιάννης. Αυτές τις περισσότερες κινήσεις κάνανε. Ρε. Εντάξει, δεν έμειναν ότι πολλά. Είναι σε φάση διακοπών τώρα. Σε διακοπών, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο, στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ήταν ένα σοκ έτσι μόλις ενημερώθηκες για τις άδειες του καλοκαιριού. Πώς την παλέψω μέχρι 14 Αυγούστου, για πείτε λίγο. Πώς την κάνω. Νίκο, εσύ είσαι ποιοτικός και επιλέγεις άδεια καλοκαιριού έτσι προς τέλεια. Μου τα αλλάξατε φέτος Σεπτέμβριο. Όταν γυρνάνε μου όλοι. Τα αλλάξατε φέτος, μου κάτσε και αυτή η βάφτιση. Ναι, ναι, ναι. Ναι, τα δεδομένα αλλάξανε φέτος δυστυχώς. Σεπτέμβριο θα έφευγα, να ξέρεις. Εκεί 1 με 15 Σεπτεμβρίου θα έφευγα, αλλά έκατσε και η βάφτιση αυτή και έκατσε και, το... και αλλαγές και τέλος πάντων. Για πες. Τι διαβάζεις εκεί πέρα, σε βλέπω προβληματισμένη. Μου στέλνουν μήνυματα στο κινητό για το που στέλνουν για το διαγωνισμό. FM κενό. Και το όνομα τεπώνυμό σας στο 54526 και μέσα σε αυτό επίσης θα βάλετε πόσα γκολ έβαλε ο Πρίγιοβιτς πέρσι με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο φίλος. Το σύνολο, γιατί ας πούμε ένας ο φίλος εκεί πέρα που έστειλε ένα άλλο νούμερο, με το που είπαμε πριν το διάλειμμα ότι μιλάμε για όλες τις διοργανώσεις, έστειλε το σωστό. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος δίνει, δίνει την απάντηση. Το νούμερο αυτό το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά εδώ στην οθόνη του υπολογιστή, το οποίο είναι λάθος, ναι. Αφορά τα γκολ του Πρίγιοβιτς στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν λέμε μόνο για το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί έχετε στείλει πάρα πολύ και έχετε μπερδευτεί προφανώς. Λέμε για τα γκολ που σημείωσε ο Πρίγιοβιτς σε όλες τις διοργανώσεις. Έτσι, πόσα, με πόσα γκολ έκλεισε η χρονιά για τον Πρίγιοβιτς πέρσι από το πρώτο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό, μέχρι και το τελευταίο του κυπέλου, έτσι, τον τελικό του κυπέλου. Σε όλο αυτό το διάστημα, έτσι, σε όλη αυτή την περίοδο, πόσα γκολ, πόσες φορές έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Πρίγιοβιτς σε μια άκρος παραγωγική χρονιά, την υγεία του να έχει το παιδί, να, να ξεπεράσει το συγκεκριμένο νούμερο και να πάει ακόμη καλύτερα φέτος και αυτός και οι υπόλοιποι βεβαίως, έτσι γιατί η υγεία είναι το βασικό. Και σήμερα η αλήθεια είναι ότι το report της πρωινής προπόνησης λίγο μας πάγωσε, λίγο μας μούδιασε, λίγο μας έκανε, θα το ξεπεράσουμε όμως, έτσι. Χωρίς Μπίσεσβαρ, προφανώς, έτσι, για τα μάτς με Βασιλεία και θα δούμε σήμερα τι θα δείξουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής για Ελ Καντουρί, αλλά είπαμε ότι έχουμε και ευχάριστα, έχουμε έτσι μια ανακούφιση για τον Φερνάντο Βαρέλα, έβγαλε κανονικά σήμερα το πρόγραμμα υψηλής έντασης και λογικά μέρα με την ημέρα παίχτες θα είναι ΑΕΚ, καλύτερα. Παίχτες παίρνει ΑΕΚ. Στην Αθήνα και υπογραφές ο Πόνσε. Ο Πόνσε. Χθες δεν ήρθε αυτός. Όχι, χθες ήρθε άλλος. Όχι, 2 και 4 το έφτασε σήμερα, διαβάζω. Χθες... Πάει για ιατρικές και υπογράφει. Κάθε μέρα παίχτη φέρνει η ΑΕΚ. Χθες η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Μπογιέ, έτσι, Λούκας Μπογιέ. Λούκας Μπογιέ. Πολύ ωραία. Έχεις εικόνα από τα... Πολύ καλό παιδί, πολύ φίλος μου, ο ναι. Λούκας. Ναι, ναι. Χάλος είναι. Όχι, τι είναι, Αργεντινός. Τώρα θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, ανακοίνωσε χθες τον Μπογιέ η ΑΕΚ, έτσι... Στα γραφεία της ΑΕΚ ο Μπογιέ χθες ολοκλήρωσε λέει τις εξετάσεις και πήγε στα γραφεία. Είναι Αργεντινός έτσι ακριβώς. Για πόσο υπέγραψε ο Μπογιέ όμως. Μιλάμε για δανεισμούς τώρα για την ΑΕΚ. Αυτό είναι ένα ερώτημα. γιατί σκέφτεσαι αρνητικά πάντα. Ναι, γιατί ας πούμε αυτός ο Πόνσε, το είχα διαβάσει και τις προηγούμενες μέρες, το βλέπω και τώρα ότι είναι, μιλάμε για δανεισμό. Λοιπόν, από τη Ρώμα στην ΑΕΚ. Να ανοίξουμε το επίσημο της ΑΕΚ. Είναι Αργεντινός εξτρέμ βεβαίως. Έτσι, έφτασε χθες. Αυτός δηλαδή έρχεται ως τι, ως αντιλάζαρος. Ναι, το λες και αντιλάζαρο, ναι. Ναι, εξτρέμ, λέει, οπότε οκ. Okay, ναι. Ναι. Λοιπόν, 22 ετών, αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Τωρίνο και στη συνέχεια προβλέπεται επιλογή αγοράς το καλοκαίρι του 2019, δηλαδή με οψιόν αγοράς που λέμε. Κάθεσαι. Ναι, ναι. Με ακούς με προσοχή. Ναι. Έτσι, έχεις ανοιχτά αυτιά. Βεβαίως, βεβαίως. Με αγορά, με οψιόν αγοράς που ξεπερνάει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Να σου πω λίγο κάτι. Ορίστε. Και του Λιβάη, γιατί 1,8 και η προεδράρα πλήρωσε. Πες ότι δεν έγινε. Πες εσύ ότι δεν έγινε έτσι. Έγινε ναι ή όχι.
Σε καλός. Μπράβο Νίκο μου, μπράβο Νίκο μου. Δεν τον κράτησε η ΑΕΚ το λιβάδια. Όποιον Νίκο θέλουμε τον κρατάμε, είναι γνωστά αυτά. Για 9 Ιουλίου το χιούμορ σου κυμαίνεται ρε, παιδιά, σε υψηλά. Δεν είχε 1,8. Για την εποχή επίπεδα. 1,8 δεν ήταν λίτρα. Πάρτα κύριε Ελλάς Πάλμας που σε λένε. Ο λιβάδια μένει εδώ. Όποιον θέλουμε τον κρατάμε. Φυσικά. Εντάξει. Οπα. Εσύ τώρα Ραούχο από εδώ, από εκεί το ένα το άλλο δεν μας κάνεις. Δεν σε κρατάμε, να δεν μας ενδιαφέρει. Να δούμε λίγο πώς έρχεται ο κύριος που έρχεται, πώς το λένε αυτόν τον νέον που Πόνσε. Φέρνει. Έκει Πόνσε. Έκει Πόνσε. Και αυτός δανεικός. Ναι, από τη Ρώμα. Δανεικός, μάλιστα. Αχα, ναι. Ολοκληρώθηκε, λέει, και επισήμως ο δανεισμός του από την Ρώμα στην ΑΕΚ. Επιθετικός ο κύριος. Μπροστά ενισχύεται η ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Εντάξει, okay. Εκεί έχασε, εκεί είχε σημαντικές απώλειες. Εκεί της έφυγε ο Αράουχο, εκεί της έφυγε ο Χρυστοδουλόπουλος που ήταν πολύ σημαντική πέρσι. Εκεί ψάχνει να ανακαλύψει τις τρύπες. Εντάξει. Η ΑΕΚ αλήθεια με ποιος είναι να παίξει, ξέρουμε. Ποιοι είναι αντίπαλοι της πιθανή. Λοιπόν, το έβλεπα πριν, η αλήθεια είναι. Θα σου πω τώρα αμέσως. Γιατί και η ΑΕΚ από ένα σημείο. Δηλαδή, μετά η ΑΕΚ μπαίνει στο τρίτο προγραμματικό, έτσι. Έτσι ακριβώς. Η ΑΕΚ πρέπει να μπει και να παλέψει στον τρίτο προκριματικό, έτσι, γύρω του Champions League. Και μετά, λοιπόν, την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι, είναι η κλήρωση. Στη μία το μεσημέρι στην Ιόν. Έτσι, ναι. Η κλήρωση των play-off του Champions League, 6 Αυγούστου, Δευτέρα, μία το μεσημέρι στην Ιόν. Στα play-off του Champions League θα μετάσχουν οι 6 ομάδες που θα προκριθούν από τον τρίτο προκριματικό. Ωραία. Και προστίθενται μόνο 2 ομάδες, η πρωταθλήτρια Ολλανδίας Eindhoven, mm-hmm. σίγουρα θα βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση της 6ης Αυγούστου, ναι. και η πρωταθλήτρια Ελβετίας Young Boys, mm-hmm. η οποία πιθανότατα θα είναι μία από τις 4 ανίσχυρες. Για την ΑΕΚ δεν είναι δεδομένο αν θα είναι στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους της κλήρωσης της 6ης Αυγούστου, γιατί θα κληρωθεί ως ζευγάρι με τον αντίπαλό της από τον τρίτο προκριματικό. Αν αυτός είναι ένας από τους 3 ισχυρούς, 4 με την Eindhoven, τότε θα είναι ισχυρή στην κλήρωση, αλλά βεβαίως θα πρέπει για να υποφεληθεί να αποκλείσει τον αντίπαλό της στον τρίτο προκριματικό. Αν πούμε ότι από τον δεύτερο προκριματικό θα προχωρήσουν τα βαφορή βάσει συντελεστή και αντιπάλου, αυτό θα ισχύσει αν η ΑΕΚ την ερχόμενη Δευτέρα κληρωθεί με την Σάλτσμπουργκ, που δεν είναι βεβαίως και το καλύτερο σενάριο για την ΑΕΚ βάσει των όσων λέει ο κύριος Δημάτος, έτσι, mm-hmm. ο οποίος διαβάζει την κλήρωση της ΑΕΚ, και με τα ζευγάρια Celtic Rosenborg και Ludogorets Videoton, πάντα με την προϋπόθεση ότι στον τρίτο προκριματικό θα προκριθούν Celtic και Ludogorets. Αν αποκλειστούν, ακολουθούν κατά σειρά τα ζευγάρια της Λέγκια με τη Σπάρτα Κτιρνάβα και βεβαίως τη Αστάνα με την Midland. Μάλιστα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κλήρωση του Champions League και γενικότερα πώς διαμορφώνεται ο χάρτης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά καλό είναι μάλλον να επικεντρωθούμε στα δικά μας, έτσι, παιχνίδι με παιχνίδι που λένε και οι προπονητές. Έτσι βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά, Νίκο μου, και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Πολύ σωστά. Ε? Πολύ σωστά. Τώρα πρέπει να βρεις κάποιον για να παίξει αντί του Μπίσεσβαρ εσύ σε πρώτη φάση. Έλα βρε, σταμάτα, 6 επιλογές, εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Άντε. Λοιπόν, σου χρωστάω μία συνέντευξη ΜΑΚ στην Ρωσία, έτσι. Αυτός μείνει εκεί. Ναι, μένει Δεν Zenit. Δεν έχει φέτος να πάει πιθανά αλλού, ε. Όχι, η Zenit η οποία έχει αλλάξει προπονητή, όλα δείχνουν ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες για την επιστροφή του ΜΑΚ στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης. Σαφώς πέρσι έφυγε γιατί είδε ότι δεν υπάρχει στο πλάνο της ομάδας. Είπε ότι επέλεξα τον ΠΑΟΚ, αλλά τώρα στοχεύω να παίξω στην Zenit. Θέλω να μείνω στη Zenit και να παλέψω για μία θέση. Σαφώς ο ΠΑΟΚ είναι η οικογένειά του. Νομίζω ότι είναι σαφές για τον ΜΑΚ. Γενικότερα για την οικογένεια ΜΑΚ και η σύζυγός του αγάπησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι ότι στάθηκε εκεί η αιτία για να δουλέψει και να προχωρήσει πάρα πολύ ο γάμος των δύο πλευρών και στην μετέπειτα επιστροφή του, στη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Η Ελλάδα θα είναι πάντα το σπίτι μας. Πέρασα μία σεζόν υπέροχη στον ΠΑΟΚ. Καταφέραμε να κερδίσουμε το κύπελο. Καταλάβαμε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και πήγαμε στο Champions League. Βέβαια, όλα αυτά έχουν τελειώσει. Ήταν μία υπέροχη χρονιά στον ΠΑΟΚ και τώρα σκέφτομαι μόνο την Zenit και το πώς θα κερδίσω μία θέση στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.
Βεβαίως τον ρωτάει ο δημοσιογράφος για το πώς έζησε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ και μιλάει για τις φανταστικές στιγμές στην Θεσσαλονίκη, για το πώς γιορτάστηκε σε όλη την πόλη, για τα συναισθήματά του τα οποία είναι ιδιαίτερα και ζεστά για τον ΠΑΟΚ. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξεχνάει κανένας ποδοσφαιριστής και φυσικά ούτε ο Ρόμπερτ Μακ. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει κερδίσει και το πρωτάθλημα, όπως λέει και ο ίδιος, αλλά ο ίδιος ξέρει από πρώτο χέρι τι συμβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Ό,τι ξέρει, ξέρει, ναι. Ειδικά ο συγκεκριμένος, έτσι. Mm-hmm. Εντάξει. Από ό,τι καταλάβαμε, με τον Μακ πέρσι υπήρχε θέμα με τον Μαντσίνη τότε, που από ό,τι καταλάβαμε ήταν δεν τον είχε στο... ξεκάθαρο ότι ήταν εκτός πλάνου από τον Μαντσίνη. Τώρα ποιος είναι? Τώρα είναι ο Σεργέη Σεμάκ. Α, και παλιός παίχτης της... Βέβαια. Για πολλά χρόνια εκεί. Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στο τιμόνι. Είχε, μετά το Μαντσίνη είχε πάρει ένα Πορτογάλο. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Okay. Να διαβάσω την τελευταία μόνο έτσι, απάντησή του που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα επέστρεφες ξανά στον ΠΑΟΚ? Δεν θα ήθελα να πάω και πάλι δανεικός. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι πολύ βολικό για την οικογένειά μου κάθε χρόνο να πηγαίνουμε Ελλάδα και να γυρνάμε πίσω στη Ρωσία. Δεν είναι και η πιο ευχάριστη κατάσταση. Νομίζω ότι είμαι αρκετά ισχυρός παίκτης, οπότε θέλω λοιπόν να μείνω στην Zenit. Ναι. Okay. Για τον Μάκο Λουτσέσκου στην συνέντευξη, έτσι, στην τελευταία συνέντευξη της περσινής σεζόν, δεν ήθελα να πει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Αν και η γενικότερη αίσθηση που είχαμε ήταν ότι ο Μακ δεν θα παραμείνει, ότι ολοκληρώνει το δανεισμό του και επιστρέφει στην Ρωσία, αλλά νομίζω ότι ο Λουτσέσκου έτσι με μια πολύ ωραία τρίπλα είχε αποφύγει την απάντηση για τον Μακ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι ένα λεπτό ζήτημα και είναι κάτι το οποίο θα συζητήσω με τη διοίκηση. Ναι. Okay, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Μακ είχε φύγει από τον ΠΑΟΚ στα πολύ καλά του, έχοντας κάνει όντως χρονιά καριέρας, χρονιά μεταγραφής. Εξαιρετική Money σύστα. Time ήταν εκείνη η χρονιά του Μακ. Και πέρσι δεν κατάφερε. Καταρχάς πέρσι δεν θυμάμαι να έχει, ρε παιδί μου, μια καλή σειρά αγώνων. Δηλαδή ήταν πολύ λίγα τα καλά του παιχνίδια στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν βόλεψε, δεν κάθισε, δεν βρήκε χημεία. Οκ, okay, εντάξει. Αγαπητή μορφή πάντως μέσα στην ομάδα ο Μακ, από ό,τι έχω καταλάβει. Ανάμεσα έτσι στους παίχτες. Αν σκεφτείς ότι όλοι μαζί έκαναν διακοπές φέτος στη Μύκονο, ναι, σημαίνει ότι δούλεψε καλά η χημεία και το παρέακι. Δεν είναι και ο Πετρούπολης θα είναι, δηλαδή δεν είναι ότι θα πάει σε κανένα γκουλάγκ ποδοσφαιρικό να παίξει. Εντάξει, είναι διαφορετικό ρε, οι συνθήκες. Ποιες συνθήκες? Η Αγία Πετρούπολη είναι πανέμορφη. Καταρχάς. Πανέμορφη είναι, ναι, και νομίζω ότι το είχε πει η σύζυγός του σε μια συνέντευξη που είχε δώσει, ότι για να μεγαλώσουν τα παιδιά σε μια έτσι πόλη όπως η Αγία Πετρούπολη είναι σίγουρα ένα ιδανικό σενάριο, σου παρέχουν τα πάντα, έτσι, οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αλλά σου λείπουν πιο ανθρώπινα πράγματα σε τελική ανάλυση. Να πας στην παραλία να πεις ένα καφέ, ας πούμε, να κάνεις μια βόλτα στο κόσμο. Να νιώσεις πιο ανθρώπινα. Οκ, okay, εντάξει. Νομίζω ότι τα καλύπτει όλα. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά και με τον, και με τον Μακ. Προλαβαίνουμε να πούμε κάτι μπασχετικό ή... Βεβαίως. Έχεις να τεντώσεις κι άλλο όχι, κάτι ποδοσφαιρικό. Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, στα μπασχετικά χθες δεν ήρθε το συμβόλαιο του Γκος. Είναι η αλήθεια. Πάντως δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Πάω και ξεκινήσει έτσι θεωρώντας ότι ο Γκος συνεχίζει και την επόμενη σεζόν. Αυτές τις μέρες τσεκάρει τις άλλες περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει, κυρίως από Αμερικανούς, χωρίς να σημαίνει ότι κοιτάει και στην Ελλάδα τι γίνεται. Γενικά βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα στους περισσότερους. Ο Εύανς ο ψηλός που ήταν πέρσι στον Προμηθέα, πρόπερσι στο Λαύριο, πήγε στη Λίμνο, στον πρώην Φάρο Κερατσινίου Παύλα Λάρισας, πλέον ήφε στο Λίμνο. Διαβάζω σήμερα ότι ο Προμηθέας είναι πιθανό να χάσει ένα πολύ σημαντικό του παίκτη. Και μιλάω για τον Αλεξάνδρη Λίποβη, ο οποίος από όσο ξέρω έχει συμφωνήσει με τον Προμηθέα, αλλά τον θέλει η Ούνιξ, του Δημήτρη Πρίφτηκε για να δώσει και λεφτά για να τον αποκτήσει. Δεν αποκλείεται στον Προμηθέα να μην συνεχίσει ο Γκίκας. Γενικά, στον μπάσκετ γίνονται διάφορα τα οποία μπορεί φαινομενικά σε πρώτη φάση να μην απασχολούν τον Πάκο, αλλά στην πορεία μπορεί να τον απασχολήσουν. Καθώς η μεταγραφική περίοδος είναι... Αλλάζουν δεδομένα και καταστάσεις από στιγμή σε στιγμή. Ο φίλος ο 203 κατέβαλε. Δεν το βλέπω εδώ. Λοιπόν, όχι, όλα καλά. Είναι δυνατόν
Να σπαταλάς. Ε, όχι, ρε φίλε, τώρα πάνω στο τέτοιο δηλαδή. Ε, όχι τώρα, ρε φίλε. Σου έφυγε πάλι το μήνυμα, έτσι. Λοιπόν. Να το διαβάσω. Έστω το φρόνο 203. Να το διαβάσω εγώ. Είναι δυνατόν να σπαταλάς το ακριβό συμβόλαιο κατά τα λεγόμενά σου για το εφάπαξ του γκος. Είναι δυνατόν να χτίσει σοβαρή ομάδα με καλύτερου 2-36χρονου. Τι στα τσακίδια συμβαίνει και πάντα περισχύει το παράλογο στο ΠΑΟΚ, είτε στην ΠΑΕ, είτε στην ΚΑΕ, είτε στην ΠΑΕ. Λέει ο φίλος ο Μπασχετικός, 203. Φίλε μου, 203. Εδώ νομίζω είσαι λίγο περιβολικός, έτσι. Νομίζω λίγο το τεντώσαμε παραπάνω τώρα από το normal. Ωραία. Ο Γκος το κέρδισε αυτό το συμβόλαιο. Είτε από τον ΠΑΟΚ είτε από οποιοδήποτε άλλον. Και το ότι είναι 35-36, εμένα δεν μου λέει κάτι. Το θέμα είναι να είναι καλά αγωνιστικά. Και πέρσι και οι δύο ήταν πάρα πολύ καλά από ένα σημείο και μετά. Και ο Γκος και ο Μαργαρίτης ήταν πολύ κομβικοί όλη τη σεζόν. Τώρα, αν θέλουμε να γκρινιάξουμε το ότι είναι 36, μπορούμε να το κάνουμε. Okay. Το θέμα είναι να έχεις τα χαρακτηριστικά που θέλεις. Μπορεί να τα πάρεις από ένα 16χρονο, μπορεί να τα πάρεις από ένα 26χρονο, μπορεί να τα πάρεις και από ένα 36χρονο. Ωραία. Να έχεις αυτά που θέλεις. Είναι το θέμα. Λοιπόν, έχουμε πολλές συμμετοχές στις καθυστερήσεις. Έχουμε συμμετοχές προς το τέλος δυνατές. Λοιπόν, όσο προλαβαίνετε ακόμα για 2-3 λεπτά, FM και NO, το ονοματεπώνυμό σας και την απάντηση στην ερώτηση πόσα γκολ πέτυχε πέρσι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Πρίγιοβιτς σε όλες τις διοργανώσεις. Μην μπερδεύεστε, όχι μόνο στο πρωτάθλημα. Καλά τα λέω. Πολύ καλά τα λες, γιατί λοιπόν, δύο νούμερα βλέπουμε στις οθόνες μας. Αυτά παίζουν πάρα πολύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε στα του ΠΑΟΚ είπαμε ότι τελειώνει το θέμα του Γκος και το τυπικό. Δεν βγαίνει κάποια ανησυχία. Τελειώνει το τυπικό με τον Γκος. Κινούνται και τις επόμενες, έτσι. Τη Δευτέρα είναι και η κλήρωση στην Α1. Πιο νωρίς από ποτέ, εκεί θα είναι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Γενικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι στην Αθήνα αυτές τις μέρες μαζί με τον συνεργάτη του, τον κόουτς Μενουδάκο. Έτσι, τσεκάρουν να αναλύουν κάποιες περιπτώσεις παικτών που έχουν προταθεί ή τέλος πάντων είναι προχωρημένες για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε από χθες ότι από τη στιγμή που τελειώνει το θέμα του Γκος, μιλάμε για έναν ακόμα playmaker σίγουρα, βασικό Αμερικανό. Πιθανότητα για έναν ακόμα πιο μετά, τρίτο, που μπορεί να είναι και δεύτερος. Έτσι, αυτό έχει να κάνει αναλόγω. Όταν λέμε τρίτο, εννοούμε να έχεις τρεις playmaker. Και μιλάμε επίσης για κινήσεις στη ρακέτα που δεν έχουν προκύψει και πολλά μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Όχι, δεν υπάρχουν επιλογές, απλά είναι άλλες οι προτεραιότητες. Να τελειώσει ο Γκος, να τελειώσει μετά πιθανολογώ όσο το πιο γρήγορα για το playmaker, για να κινηθούν και για μέσα στη ρακέτα. Ο Evans που ανέφερα ότι πήγε στον ύφεστο, ήταν μέσα σε αυτούς που είχαν αποταθεί στον ΠΑΟΚ. Γενικά, από τα διάφορα ονόματα που κυκλοφορούν, προφανώς τα περισσότερα έχουν αποταθεί στον ΠΑΟΚ, έτσι, και στον ΠΑΟΚ. Είχαμε αναφερθεί παλιότερα στην περίπτωση του Kaiser στο ρεπορτάζ, έτσι, και αυτός ήταν μέσα σε αυτούς που είχαν αποταθεί. Λέγεται ότι θα συνεχίσει τον Άρη, εδώ και καιρό λέγεται ότι θα συνεχίσει τον Άρη, αλλά δεν βλέπω κάτι. Τώρα που είπες για Άρη, έβλεπα χθες στο Instagram του Lucky Jones, είναι αυτή τη διαδικασία, κάντε μου μια ερώτηση. Ναι. Πέρα από τις ερωτήσεις για το αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το ξεκαθάρισε και δεν τίθεται θέμα πλέον, ξέρουμε, έτσι. Ναι. Ότι όχι, δεν θα παραμείνω στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, υπήρχε και ερώτηση ότι μένει ο Phil Goss, με τον οποίο έχετε τόσο καλές σχέσεις και φεύγεις εσύ. Είναι αδερφός μου ο Goss, θα δώσει πάρα πολλά πράγματα. Τάσβησε, ρε. Τάσβησε. Ναι. Τώρα πήγα να δω λίγο. Χθες το απόγευμα τα ανέβασα. Ναι, και εγώ τα έβλεπα χθες σε κάποια φάση, αλλά τώρα βλέπω ότι έχει σβήσει. Και μετά δέχτηκε έτσι πολλά μηνύματα για τον Άρη. Αν και νομίζω, Νίκο, τον θέλει ο Προμηθέας. Δεν ξέρω αν τον θέλει. Όχι, στον Προμηθέα ήταν πριν. Ήταν πριν. Ο Προμηθέας τον έφερε στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, ο Προμηθέας με τον Αγγέλο προπονητή. Τώρα κοίταξε ο Προμηθέας, άμα του φύγει ο Λίποβι, θα ψάχνει ένα ακόμα και στο 2-3. Γιατί σαν να άφησε ανοιχτό την προοπτική του Προμηθέα, η αλήθεια είναι βάσει των απαντήσεων που έδωσε. Okay. Δεν ξέρω αν θα είναι στην Ελλάδα την επόμενη σεζόν ο Jones, αλλά πιθανολογώ ότι. Όχι, πιθανολογώ. Και το Περιστέρι του έχει κάνει μια καλή πρόταση. Πρόσφατα κάπου το όνομά του έπαιξε ξανά στην ΑΕΚ, για την ΑΕΚ. Και τώρα ο Προμηθέας, αν συμβεί αυτό που λέγαμε με τον Λίποβι, θα ψάχνει ένα ακόμα γκάρτ στο 2-3. Με στοιχεία σαν του Jones. Οπότε δεν μπορώ να το αποκλείσω. Απλά ο Λάκη Τζόνι με τη χρονιά που έκανε πέρσι στον ΠΑΟΚ σε ένα τέτοιο επίπεδο, ψάχνει εκτός από μια καλή ομάδα επίπεδο, ψάχνει κάποια καλά χρήματα. Ο Προμηθέας μπορεί να το δώσει λόγο. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια πρόταση, δεν τη δέχτηκε. Okay, πήγε αλλού σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά το που θα πάει θα φανεί. Μπορεί να έχει στο εξωτερικό. Είναι πιθανό να έχει στο εξωτερικό. Λοιπόν. Δεν άνοιξαμε γραμμές σήμερα. Όχι, δεν άνοιξαμε. Το αφήσουμε για αύριο ενδεχομένως. Ναι, για κάνε λίγο μια σούμα εδώ πέρα τώρα πόσα έχουμε. Είναι πιο κοντά το ποντίκι σε σένα για να σκορολάρεις. Λοιπόν, να δώσουμε καταρχάς την σωστή απάντηση, που είναι
27 παιδιά. Τέρματα. Έτσι. Έτσι, στην πιο παραγωγική του σεζόν, ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς πέτυχε 27 τέρματα με την φανέλα του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Έχετε γράψει πάρα πολύ. Εσείς που έχετε γράψει μονοψήφια, δεν θέλω καν να τα δω, έτσι, γιατί είναι κρίμα, παιδιά. Είπαμε στην πιο παραγωγική του σεζόν, είπαμε ότι είναι διψήφιο το νούμερο και έχετε κάτι απαντήσεις με 8 και 9 γκολ που δεν υφίσταται βεβαίως. Αλλά πολύ. Έχετε μπερδευτεί, γιατί έχετε δώσει σαν σωστή απάντηση τα 19 γκολ που είναι, ναι με 19 γκολ, αλλά είναι μόνο στο πρωτάθλημα. Ναι. Είπαμε και ξεκαθαρίσαμε σε όλες τις διοργανώσεις. Οπότε θα μπείτε στην κλήρωση μόνο εσείς που είστε με 27, έτσι, που έχετε δώσει ως σωστή απάντηση τα 27. Δημήτρη, θέλω να μας βγάλεις λίγο στον αέρα για να κάνουμε λίγο τη σούμα εδώ της κλήρωσης και να μας πεις 5 νούμερα μετά για να δώσουμε τα ονόματα των νικητών. Για κατέβασα μας λίγο. Λοιπόν, φίλε μου Δημήτρη, δώσε 5 από το 1 μέχρι το 62. 1, ωραίος. 4. Πόσο? 62. 1-4-62, ναι. Φίλε που έστειλες τελευταίος. 1-4-62, ναι. 10. Ναι, 5 είπαμε. Είπες 1-4. 10-62. 10-62, ένα ακόμη. Λοιπόν, οι 5 νικητές οι οποίοι θα επικοινωνήσει μαζί τους η Μαριλής για να τους δώσει τα στοιχεία, για να τις δώσουμε άλλα τα στοιχεία. Ο πιο εύκολος είναι ο τελευταίος, έτσι. 2 και 54 και 30 δευτερόλεπτα. 6-63 τελειώνει το κινητό σου. Μπάμπαλας Γιάννης. Ωραία. Είναι τον πόνο που βγήκε πάρα πολύ εύκολο. Και το ένα βγήκε πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, Μπάμπαλας Γιάννης, Παναγιώτης Τζιάνας, Φίβος Πλάτσκος, Γιώργος Δερμιτζάκης και Χρήστος Πουλτίδης, οι 5 νικητές, οι οποίοι θα επικοινωνήσει μαζί τη Μαριλής για να πάνε την Τρίτη Συντούμπα και να δούνε το ΠΑΟΚ Βασιλεία. Παρακαλώ. Τι, σε βλέπω προβληματισμένη. Κάποιοι έχετε στείλει, για παράδειγμα, βλέπω το Δερμιτζάκη έχει στείλει 2-31-2-0-1. Το πέτυχε στο τέλος όμως. Εντάξει, φίλε, τα κατάφερε στο τέλος όμως. Γιατί ήταν με το σύνολο το θέμα. Λοιπόν, οπότε, Πουλτίδης, Δερμιτζάκης, Μπάμπαλας ή Μπαμπάλας ή Μπαμπαλάς, δεν ξέρω. Φίλε, Δερμιτζάκη, το διόρθωσες το λάθος με τα επόμενα μηνύματα, γιατί τώρα το βλέπω. Είχες 19 γκολ στην αρχή και μετά έστειλες με το 27. Οπότε στις 5 μιλάει η Μαριλής μαζί σας, σας βγήκε το τηλέφωνο για να πάτε να πάρετε τα εστία και να πάτε την Πέμπτη στο ΠΑΟΚ Βασιλεία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας και εκπομπή στο πέναλτι. Ραντεβού ξανά αύριο το μεσημέρι εδώ στις 12.